Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, κάντε το δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα, να κάνουμε ποδιά στη μελαγχολία. Κάτω από τα πόδια να περάσουμε την μπάλα. Και να κάνουμε και σήμερα σούξου μουξου, σούλου μου τρούχου μια καραπιπερίμ. Μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι μια συλλεκτική. Γιατί είναι η τελευταία εκπομπή πριν τη στέψη. Γιατί! Γι' αυτό! Με μία μικρή παραλλαγή. Ωε, 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 ωε. Και μωε σε δυο, σε δυο, τρία, 24 ώρα. Και σε δυο, τρία, 24 ώρα. Σε μόλις ένα 48ωρο, σε μόλις ένα 48ωρο. Αλλά το ωραιότερο απ' όλα είναι πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Μήπως δεν σηκώσαμε σταυρό πέρσι? Και συγχωρέστε μου την ιεροσηλεία. Συγχωρέστε μου την παρομοίωση. Μήπως δεν ανεβήκαμε Γολγοθά, μέσα σε εισαγωγικά όλα. Συγχώραμε, Θεέ μου, με μία παρομοίωση, αλλά μήπως δεν περάσαμε όχι βδομάδα των παθών, μήνα και βάλε, μήπως δεν υποφέραμε την Κυριακή ξοφλάς. Αλλά τι? Την Κυριακή ξοφλάς. Την ώρα που ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών πηγαίνει πρώτα απ' όλα να κερδίσει το μάτς, δηλαδή πριν από τις γιγαντοοθόνες, πριν από τα πυροτεχνήματα, πριν από τα βεγγαλικά, πριν από τα τούνελ, πριν από τις εξέδρες, πριν από την παράταξη των ομάδων του 76-85, πριν από τις χαρές, τα πανηγύρια, την τρέλα, την παράνοια, πριν από την κορύφωση στην Ιδονή, πριν την ολοκλήρωση, να μην πω την άλλη λέξη που αρχίζει από εξ και τελειώνει σε μάτωση. Πριν λοιπόν την κορύφωση, άντε να το πω πάλι με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουμε ακόμα παιδιά μέσα σε αυτοκίνητα και πηγαίνουν μπαμπαδομαμάδες και παππουδογιαγιάδες στο σχολείο. Πριν την ολοκλήρωση, πριν το τελείωμα, πριν το τέντομα, πριν το I'm coming, έρχομαι ίν και ία, ήμι ήλθον, ελίληθα ελιλήθην, καμένη λιχνία, 1989. Γιατί να θυμάμαι ακόμα τους αρχικούς χρόνους, από τα ανώμαλα ρήματα απ' έξω. Γι' αυτό τα λέγανε ανώμαλα, γιατί είναι ανομαλία να τα θυμάσαι ακόμα. 89 με 2019, πόσα χρόνια είναι ρε δασκαλάκι. Τι γίνεται ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Γι' αυτό, ένα μηδέν. Ελάτε στην παρέα μας, ζουμουσού, γλυκιά, ολόγλυκια προσμονή. Δεν θέλω να τελειώσω, το πιστεύετε? Απ' τη μία δεν περνάνε οι ρουφιάνες οι ώρες. Απ' τη μία λες άντε ρε, αυτή η βδομάδα, αυτή η βδομάδα, η μένη βδομάδα δεν τελειώνει, η ρουφιάνα δεν τελειώνει. Πόσες μέρες έχει ρε μπίμπι που, πόσες μέρες έχει. Πόσες καταραμένες, ταλαιπωρημένες ώρες. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Πριν από όλα αυτά, πρέπει τον κομπότη να νικήσω. Κάνει και με καταληξία. Το νου σας, ρε μάλια. Αυτό έχω να πω εγώ. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Ρε μάλια. Όλα τα υπόλοιπα μετά. Αν μπορούσα δηλαδή, αν μπορούσα, θα έκανα μια άλλη εκπομπή προετοιμασίας για το 9 και πέρα. Δηλαδή θα κάνω μια εκπομπή μόνο για το 7-9 και να κάνω μία άλλη για το 9 με όσο πάει. Δεν γίνεται όμως. Σήμερα πρέπει να τα πω όλα. Σήμερα θυμόμαστε αυτούς που υπέμειναν και επέμειναν. Σήμερα το μυαλό μας τρέχει και μιλάω για τους φίλους της εκπομπής που έφυγαν και δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά και για αυτούς που δεν ήταν φίλοι της εκπομπής. Αλλά ξέρουμε ότι έφυγαν προώρα. Τώρα, στη στιγμή της απέραντης χαράς, το μυαλό μας ας τρέξει λίγο σε αυτούς.
θέλω να σας πω ότι στο Σουφού Παραδείσου θα γίνει παρανάλωμα την Κυριακή. Μπουρλότο! Πυρσί! Θα τρέχει ο Άγιος Πέτρος με τα γένια να ανεμίζουν. Τι κάνετε ρε παιδιά! Τι κάνετε! Έλα! Έλα Πετράν! Πάρε κι εσύ ένα πυρσό! Αυτό είναι το νόημα! Όπως λέει και ο Γαϊτάνος. Το Πάσχα κρύβεται σε ένα κομμάτι πυρσού. Αυτό μάλιστα. Βεβαίως, πάρε κι εσύ Πετράν. Ελάτε κι εσείς Αγγέλοι, ελάτε μαζί μας. Ελάτε να κάνουμε τον παράδεισο κόλαση. Μέσα εισαγωγικά φυσικά. Ελάτε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Κάπου θα πεταχτεί η τουλάρα, θα πει σου μου σου ρε Πετράν, έλα ρε ξενέρωτε, μην κάνεις έτσι. Εκεί ψηλά να θα τα κάνω λέει. Τι είναι αυτά που λες τέκνον μου. Τούλα θα της πει, παράδειγμα. Λέω τώρα την Τούλα εγώ παίρνω. Χλάτς χλούτς ρε, με κοιτάς έτσι, έλα πάρε πιστό. Έλα. Και ήρθε εκείνη η βδομάδα, και ήρθε εκείνη η βδομάδα. Καλά λέει ο Φραγκαντώνης. Εγώ δεν θέλω να σφετερίζομαι, έτσι. Θέλω όταν έρχεται η ιδέα να τη λέω από που ήρθε. Όσοι δεν μπήκατε να ακούσετε το Βαγγέλα να ψελίζει, να προσπαθεί να διαβάσει από μέσα τις απαντήσεις στη συνέντευξη από το Χατζηνικολάου, χάνεται. Όταν λέμε χάνεται, έγινε μεγάλο τρελό πανηγύρι στο Twitter. Να προσπαθεί να διαβάσει από μέσα, να σταματάει, να βαριανασένει, να κάνει σαρδάμ, να ξαναρχίσει την πρόταση. Όταν μιλάμε για τρίτη δημοτικού, έχουμε ανεβάσει πολύ τον πήχη. Γι' αυτό και το υπέροχο μήνυμα «Βαγγέλα, Βαγγέλα, Βαγγέλα, όταν θα μάθεις να διαβάζεις ξανά έλα». Και μπράβο ρε στον Χατζηνικολάου. Έβγε κύριε Χατζηνικολάου, εσείς που είστε... Μπράβο. Έτσι, συνέντευξη δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Τι να πω, εντάξει, εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς, καλούμαστε κάτι πρωινατζίδες σε ψυχαγωγή. Δεν, σε τέτοιο επίπεδο δεν μπορούμε να πούμε. Αλίμονο. Την ώρα λοιπόν που όλοι στον Πανθεσσαλονίκη ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών είναι συσπυρωμένοι, ενωμένοι, πιο τρελαμένοι από ποτέ, την ώρα που βγήκαμε πέρσι μέσα από τα συντρίμια, απλά τεινάξαμε τη σκόνη και είπαμε «Τώρα θα γυρίσω για να σας μιμήσω», που είχε πει νομίζω ο Κολοκοτρώνης, το είπε, ή ο Καραϊσκάκης. Και όταν γυρίσω θα σας... Νομίζω Καραϊσκάκης. Όπως αναφέρει νομίζω ο Μακρυγιάννης κάπου στα απομνημονεύματα. Τεινάξαμε λοιπόν τα συντρίμια από πάνω μας μετά από αυτό που μας ετοίμασαν και είπαμε τώρα θα γυρίσουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω εκείνη την εκπομπή της επομένης μέρας για να σας θυμίσω τι λέγαμε. Όχι του τύπου είδατε που σας τα έλεγα. Όχι. Μαζί υποφέραμε. Μαζί φάγαμε την ψυχή μας εκείνες τις μέρες. Όμως αυτό που λέγαμε έγινε. Όποιος φοβάται τώρα φεύγει. Εμείς όχι. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο τρελαμένοι, πιο συσπυρωμένοι. Από αυτό το πράγμα θα βγούμε ατσαλωμένοι. Από αυτό το πράγμα θα βγούμε με σφυριλατημένη την ψυχή μας. Και έτσι έγινε. Και όπως βέβαια λέγαν κάποιοι παλιοί και εμείς κουνούσαμε το κεφάλι γιατί νομίζαμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Κοτσαρί, μόνο αν δεν κάνουμε πουθενά ήττα. Μου λέγαν κάποιοι πιο μεγάλη ηλικία. Και έλεγα ρε παιδιά αυτό, ακούς, μόνο αν δεν κάνουμε πουθενά ήττα. Και όσοι παίξαν αυτό που σας είχα πει μήνα Φεβρουάριο, εκείνο το στοίχημα το κέρδισα. Το άλλο με τον Ποφίλιου. I took from the three the longest. Και τη Δευτέρα, ξαναλέω επειδή δεν θέλω να έχω υπόνοιες. Δεν θέλω να έχω, δεν θέλω να
διαφεύγω με δικαιολογίες. Ναι ρε, και τρία να βάλει την Κυριακή, πάλι. Όχι, όχι, όχι. Λες να βάλει τρία την Κυριακή και τρία στα Γιάννενα. Αν βάλει τρία την Κυριακή ο Τσούμπα, θα έχουμε μία μικρή αναβολή. Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ξαναλέω, όχι σε άλλη εκπομπή. Όχι την ημέρα που δεν έχουμε εκπομπή, Σαββατοκύριακα. Όχι στην άδεια. Όχι στα διαφημιστικά διαλύματα. Όχι κάποια που έχει συνεπωνυμία και είναι μια μποφίλιο από τα πανηγύρια. Όχι τον Μπο που είναι κάποιου φίλος. Το ράπερ που ήταν στο Survivor. Μπο και φίλου. Και αυτό φοβερή πατέντα. Όχι με τα ακυρωθέντα γκολ να μετράνε, οπότε θα, άμα τα προσθέσεις, κερδίζω το στοίχημα στην ουσία. Όχι με τα γκολ του κυπέλου, άμα τα προσθέσεις που δεν βγαίνουν πάλι γιατί δεν έβαλε. Αλλά λέμε. Λέμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τη Δευτέρα, με μια καταπληκτική και τόσο απλή δικλίδα, λέω, παίρνει μια μικρή αναβολή, έχει δίκιο ο Δασκαλάκης. Άμα βάλει τρία γκολ την Κυριακή, με τον Κομποτιακό, εντάξει, οκ, okay, θα δούμε. Αλλά όμως, εντάξει, αυτό που θέλουμε να πούμε, πέρα από τους χορηγούς που δεν τους είπαμε, γιατί η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης έχει τον πρωταθλητή στη τηλεοράσεις και είναι η Samsung. Όποιος έχει Samsung ξέρει, μπείτε στο κατάστημα, ρωτήστε τον, πείτε του με στέλνει ο 810ς ο τρελοζουμουσιάρης και είπε ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Θέλω να μου δείξει σε Samsung τι έχει ειδικά αυτό το διάστημα και ταμπλετάρες και κινητάρες υπέροχες, καταπληκτικά πράγματα και ψυγεία και πλυντήρια και τηλεορασάρες. Να πάρετε την οθονάρα, να βλέπετε τον Μπάουξ στο Champions League, να βλέπετε στο Open τη Fiesta που θα τη δείξει το Open τη Fiesta. Φτάσαμε και αυτό το σημείο να έχουμε ένα κανάλι, δικό μας. Επιτρέψτε μου τον πρώτο πληθυντικό, ούτε εκεί δουλεύω, ούτε ανιψιός είμαι, ούτε ξάδερφος, ούτε από εκεί πληρώνομαι, αλλά δεν μπορώ να μην πω δικό μας. Όπως είχα ένα διάλογο και κάπου γύρω στο Νοέμβριο που είπα ξοδεύουμε τζάμπα λεφτά, είπα σε κάποιον για το Χατσερίδη και μου λέει γιατί δικάζουν τα λεφτά. Μου λέει Παουτσάκη, γιατί δικάζουν τα λεφτά. Φίλε, τα λυπάμαι σαν να είναι δικά μου όταν σπαταλούνται έτσι άσκοπα. Ναι, λέει, έχεις ένα δίκιο. Τι δίκιο? Δικά μου δεν είναι. Δεν δούλεψα για να τα βγάλω. Δεν ίδρωσα για να τα βγάλω. Δεν έκανα εκπομπές. Δεν έγραψα, δεν έκανα. Ναι, ωραία. Αλλά τα λυπάμαι όταν ο ανθρωπάκος τα ξοδεύει έτσι και πηγαίνουν άσκοπα. Είπα ένα παράδειγμα. Έχουν γίνει τέτοια μέχρι να φτάσει να πιει νερό. Πήγε στην πηγή. Γιατί, ναι μεν, τον αλωνώνει τρικλοποδιές ή λαμογές, αλλά μέχρι και ο ίδιος να βρει τη χημεία, να βρει τον άνθρωπο, το περίμενε κανένας. Ρωτάω τώρα. Αν ρωτούσαν όλους μας την ημέρα που ανακοινώθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εδώ πιστώνουμε την επιμονή στο Μίχελ. Όπως του λέμε, φίλε Λούμπος, κακός που δεν ήθελε στο Βιερίνια. Νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος πόσο μεγάλη αστοχία που λένε και άλλοι στο MasterChef. Δεν ακούω τη μελιτζάνα. Είναι πολύ δυνατό, λέει, το πεπερόνι. Λοιπόν, πόση δυνατή αστοχία έκανες που δεν ήθελες τον σύγχρονο ηγέτη, αυτό που έπρεπε να γυρίσει σαν μεσσίας ποδοσφαιρικός και να πάρει την ομάδα από το χέρι, να βγάλει το κάρο από τις λάσπες σαν άλλος Γιάννης Αγιάννης, να πετάξει το σακάκι του, το πολυτελές του δημάρχου και στη δική του, σημαδεμένη από τις βουρδουλιές πλάτη, να σηκώσει και να βγάλει το κάρο από τη λάσπη, να βγάλει το παιδάκι που ήταν παγιδευμένο κάτω από το κάρο της λάσπης, όπως στους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό. Έπρεπε να έρθει αυτός λοιπόν. Μέγα λάθος που δεν τον ήθελες, κύριε Λούμπος, αλλά σου αναγνωρίζουμε μία σχεδόν ακατανόητη επιμονή να φέρεις προπονητή αυτόν τον τύπο που δεν σου γεμίζει και το μάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι, δεν λες ότι αυτό μου γεμίζει το μάτι. Δεν.
και να τον φέρεις προπονητή στην ομάδα. Θεωρώ ότι αν κάναμε ένα γκάλοπ τότε και ρωτούσαμε 100.000 παοκτσίδες. Έτσι, παίρναμε ένα μόνο πολύ μικρό δείγμα του κόσμου από τα εκατομμύρια πάνω στον πλανήτη. 100.000. Θεωρώ ότι καμιά πενινταριά από τους 100.000, 50 κανονικά, όχι 50.000, καμιά πενινταριά θα λέγανε ότι παιδιά, αυτός εδώ, αυτός είναι που θα φέρει double και ξανά double και πρωτάθλημα και τα λοιπά, αυτός. Και λέγαμε τότε, και συγχωρέστε μου σήμερα την αναφορά στο συγκεκριμένο, γιατί το Βιερίνια εννοείται τον καλοδεχτήκαμε με λατρεία από την αρχή όλοι. Γιατί είναι απλά, είναι ο Άντρε. Έτσι. Για τους υπόλοιπους έχουμε πει τα επενετικά. Να πούμε τι για το Μάτος. Φέτος θα τον ξέραμε το Μάτος. Ο Κρέσπο ήδη από πέρσι άρχισε να μας βγάζει τα μάτια. Και μας έκανε να πούμε, φίλε, συγγνώμη και εσένα που σε παρεξηγήσαμε. Εσένα που δεν θα γίνεις ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο. Που δεν θα πουλήσεις ποτέ διψήφιο αριθμό φανέλας στην μπουτίκ. Εσύ που είσαι ο χαμένος αδερφός του Νίκολας Κέιτς. Που λιγώνεται η Βίκη Χατζηβασιλείου και λέει να φύγει ο τείχος και είναι τα δυο αδέρφια που η μάνα δεν μπόρεσε να αντέξει το ζυγό και το ένα το έβαλε σε μια καλαθούνα ψάθινη και το έσπρωξε στον ήλο. Και χαθήκαν τα δυο αδέρφια, τα identical twins. Τι λέω σήμερα, πραγματικά, δεν ξέρω. Ούτε για τον Ιβάν είχαμε να πούμε, γιατί ο άνθρωπος ήρθε, πλήρωσε τα 11,5. Γιατί ήρθε, υποσχέθηκε κάτι, θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα, είπε. Σε εκείνη την εκδήλωση, την κατά τα άλλα, Klein. Αλλά είχε μέσα εκείνη τη στιγμή που είπε, εγώ θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Τη φέρνει τη χαρά. Είμαι μαζί, μία, για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικέφαλο ετέ. Я подарю вам радость, я это даю вам слово. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω την χαρά. Λόγο Πάντιτσα, который никогда не выбрасывает слова на ветер. Σας δίνω το λόγο του Πόντιου, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Я принесу радость на тумбу. Θα φέρω την χαρά στην τούμπα. И верьте в это. Πιστέψτε το αυτό. Το είπε και το έκανε. Για όλους λοιπόν ήμασταν από την αρχή με αγάπη. Για έναν όμως δεν ήμασταν έτσι από την αρχή. Και τον περάσαμε πριονοκορδέλα. Πρώτος πληθυντικός. Όλοι μας. Δεν τον γουστάραμε. Δεν γουστάραμε τη φάτσα του. Δεν γουστάραμε ότι έρχεται από μια ομάδα που εδώ πέρα μέσα έκανε διάφορα. Κανείς άλλος προπονητής δεν γύρισε τόσο αρνητικό κλίμα με τη δουλειά του, με τις πράξεις του, με τους τίτλους του, με την μπάλα που έπαιξε και με τα λόγια του, γιατί αυτός έκλεισε τις πόρτες άπαξ διαπαντός και εσαΐ στους Αθηναίους με αυτά που τους έλεγε και τους λέει «Κλέφτες! You stole us! 70 points!» One match less, one game less. Τους το έλεγε συνέχεια. Εγώ πρωταθλητής. Η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ, μέσα στο γήπεδο. Και δεν σταμάτησε να τους το λέει. Μέχρι και φέτος. Έπρεπε να ήμουν ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Από το μάτς με τη Λαμία. Αλλά μου αφαιρέσατε πάλι 2 βαθμούς. Μια κουβέντα λοιπόν σήμερα ήθελα παραπάνω να πω για αυτόν. Γιατί του το είχα τάξει. Θα αποθεωθείς. Αν το γυρίσεις. Και το γύρισε και μπήκε στις καρδιές μας. Έτσι. Ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτόν. Τώρα. Δεν ξεχνάτε. Δεν λησμονάτε. Ότι την Κυριακή πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ακούω βέρεσε τελείως. Ακούω την κουκουβάγια.
το τριζώνει. Ακούω τον μπούφο, αλλά δεν ακούω αυτούς που λένε ότι έλα μωρέ, πάμε στη γιορτή, θα το πάρουμε. Πρώτα κερδίζω το παιχνίδι. Πρώτα παίρνω το μάτς. Και ξαναλέω, αυτά περί ισοπαλίας, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο, να βλέπω την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο, παρά να βλέπω αυτό που μου λέει εντάξει, μου κάνει και ισοπαλία. Όχι, βλέπω το τσιμέντο εκεί και το βλέπω να πίζει. Νίκη, αυτό είναι το ένα και σημαντικό, το νου μας όλοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και δεύτερον, να έχουμε λίγη υπομονή αφού περιμέναμε μια ζωή. Κάναμε πράξη το εμείς μαζί για μια ζωή, γιατί 34 χρόνια είναι μια ζωή για κάποιον που είναι 20 και τώρα είναι 54, για κάποιον που ήταν 60 και τώρα είναι 94, αν έχει φτάσει, για κάποιον που ήταν μωρό παιδί, ήταν 10 και τώρα είναι 44, είναι μια ζωή ολόκληρη και δεν έφυγε ποτέ από δίπλα, από την καψούρα του. Εννοείται στις καλές δεν έφυγε, έμεινε όμως δίπλα σε αυτόν που αγαπάει στις δύσκολες στιγμές. Περισσότερο τότε ήταν κοντά σε αυτόν που αγαπάει, όπως στο προσκέφαλο του πατέρα, της μάνας, του αδερφού. Δεν έφυγε ποτέ. Και όχι από κάποια υποχρέωση, ξέρεις, πρέπει να πάω, τι να κάνω, πρέπει να πω, πως είναι κάτι γενέθλια, πρέπει να πάω σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτά τα εγγένεια. Πας επειδή και είσαι εκεί επειδή το θέλεις, το γουστάρεις. Δεν θέλεις να είσαι πουθενά αλλού. Θέλεις να είσαι δίπλα σε αυτόν που αγαπάς και λατρεύεις. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πιούμε τον νέκταρ. Ας κάνουμε λοιπόν και μισή ωρίτσα παραπάνω υπομονή. Να μην μπουκάρουμε μέσα, να μην χαλάσουμε το τελετουργικό. Και από λόγους ομορφιάς δηλαδή και πρακτικής, να μπορέσει να στηθεί η εξέδρα, να μπορέσουν οι άνθρωποι που κόπιασαν πάρα πολύ αυτές τις μέρες, τους μήνες εγώ θα πω, για να είναι έτοιμα όλα και στην εντέλεια, να μην το χαλάσουμε μπουκάροντας μέσα για να πάρουμε μια φανέλα ή για να σκίσουμε τα δίχτυα ή για να κόψουμε τα δοκάρια ή οτιδήποτε. Ένας λόγος είναι αυτός και ο άλλος ο πιο σοβαρός και με αυτόν πάω στο διάλειμμα είναι επειδή οι διάφοροι σκερβελέδες, οι διάφοροι σάπιοι περιμένουν στη γωνία, είναι ικανοί μέχρι και για την μπούκα στο τέλος να πούνε μείον 3, μείον 5, μείον 6, μείον οτιδήποτε. Είτε για τώρα, είτε για το επόμενο. Μην τους δώσουμε την παραμικρή αφορμή. Το πήγαμε άριστα μέχρι τώρα. Αντέξαμε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές πέρσι. Με το γάβρο και με τη χάρτινη. Και ο κόσμος ήταν υποδειγματικός. Έφαγε τα χέρια του, αλλά δεν έκανε αυτό που ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Ας αντέξουμε μισή ώρα παραπάνω. Αν υπάρχει κάποιος που ακούει, είναι παράκληση από μέρους μας. Έτσι εμείς σαν εκπομπή, σαν κοστής το ζητάω ρε παιδί μου. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης με καταπληκτικά νηστίσιμα, με φοβερά τσουρέκια, με υπέροχες γεύσεις και σοκολατένια αυγά για τα παιδάκια σας, για τα βαφτιστήρια σας, με όλες τις απεικονίσεις επάνω από τους παιδικούς ήρωες. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι στο Αιγαίο βρίσκεται τα πιο φρέσκα, τα πιο νόστιμα ψαρικά, αλλά και νηστίσιμα. Καλαμαράκια, σούπιες, αυτό το διάστημα, ό,τι θέλετε, θράψαλα, χταποδάκια, οτιδήποτε είναι νηστίσιμο και στο Αιγαίο, στο Ωραιόκαστρο και στο Αιγαίο στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το διοικητήριο. Όσο για το συνεργείο και το αυτοκίνητό σας, Ελλάς Auto Service 474312, κανένας άλλος δεν γνωρίζει καλύτερα το αυτοκίνητό σας, με τη σφραγίδα και την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας, η οικογένεια Χατζοπούλου και φανοπείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα ελαστικών και τμήμα υγραεριοκίνησης γνωρίζουν το αυτοκίνητο άριστα, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Και σας δίνουν και αυτοκίνητο αν πρέπει να μείνει στο συνεργείο παραπάνω από μία μέρα. 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σήμερα κληρώνουμε
δύο σακούλες κρέατα. Μία από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο, στην Μενελάου 29, και μία από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 125. Με την εξής παράμετρο. Ακούτε σήμερα το όνομά σας, πηγαίνετε σήμερα και τα παραλαμβάνετε. Μεσημεράκι, απόγευμα, βράδυ, σήμερα μόνο. Θερμή παράκληση από τα παιδιά που καταλαβαίνουν θα περάσουν δύσκολα από αύριο. Που θέλει να φάει κρέας μέχρι και ο Θιβετιανός μοναχός που δεν έχει φάει ποτέ. Το λέω και για την χθεσινή περίπτωση νικητή που δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Φεύγεις και πηγαίνεις σήμερα να παραλάβεις τη σακούλα με τα κρέατα. Πέρα από τη σακούλα με τα κρέατα κληρώνουμε και δύο επιπλέον κάρτες για δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης από τη Φοροπρόβλεψη. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και το γραφείο του στη Βενιζέλου 50 σας δίνει τη δυνατότητα, δύο κάρτες δωρεάν, δύο από εσάς, να μην πληρώσετε φράγκο, να σας αναλάβει, να τακτοποιήσει τη φορολογική δήλωση, να την συντάξει και να την υποβάλει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε, ζού μου σου, δεν πέφτει με τίποτα! Έλα στην Τούμπα για να σου δείξω. Έλα, 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 ζού μου σου, λέμε, ζού μου σου, λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Πάμε, 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 πάμε. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, ελάτε, είναι τόσο ωραία η προσμονή. Είναι τόσο ωραία τα προκαταρτικά. Δεν τελειώνει όλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Η πολλή ώρα προκαταρτικά, τα πολλά ερωτικά παιχνίδια πριν στο τέλος πονάνε και τα πνευμόνια σου. Αλλά το ζεις. Έτσι το κάνουμε. Ο Αντρέ, όπως είπε ο φίλος μας, λογικά θα είναι στον πάγκο. Λογικά θα είναι στον πάγκο. Αυτός θα μπει μέσα να δώσει για μία ακόμα φορά τον όρκο νίκης, όπως κάναμε από πέρσι, εκεί που όλοι είναι αγκαλιασμένοι στον πρώτο όροφο και ο Πασχαλάκης από τον τέταρτο όροφο τους αγκαλιάζει όλους με μια αγκαλιά. Απίστευτη είναι η σκηνή, φίλε. Όλοι είναι κάπου και είναι... Όχι μόνο στο τελικό, σε κάθε μας. Είναι όλοι και είναι και ένας από πάνω που μια αγκαλιά τους σκεπάζει όλους, φίλε. Σαν μια αιτίνα που έχει ανοίξει τα φτερά να σκεπάσει τα παιδιά της. Τα παιδιά της. Και αυτός άκουσε πολλά. Και αυτός ξέρω ότι έχει αντιπάθειες. Και ακόμα ακούει. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο Τζιαλουίτσι Μπουφόν της Γιουβέντους στα 29 του και στα 30 του. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο Ρινάν Ντασάεφ. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο Μπεν Λίπερ. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο Gordon Banks. Είναι όμως ο τερματοφύλακάς μας. Είναι αυτός που περισσότερο από κάθε άλλον, και έρχομαι τώρα στις πέντε γραμμές, οφείλω σήμερα να αναφερθώ σε έναν δυο λίγο παραπάνω. Επιτρέψτε μου. Είναι αυτός που ναι και με τα λάθη του, ναι με τις αδυναμίες του, περισσότερο από κάθε άλλον goalkeeper τερματοφύλακα την τελευταία 20ετία έχει βάλει όχι απλά την υπογραφή του σε νίκες, όχι απλά έχει δώσει προσωπικούς βαθμούς στο Καραϊσκάκης με το Γαύρο, στην Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα από τα πιο κομβικά και τεράστια σημασία παιχνίδια μέχρι τώρα σε αυτό το μαραθώνιο. Στο Χαριλάου που βγάζει το πέναλτι, θα ήταν άλλο μάτς και καταλαβαίνετε μετά τι είχε να γίνει, έτσι. Με τον Πανιόνιο στο τέτα τέτ που χάνεται η πρόκριση εκεί. Σε πολλά μάτς λοιπόν, αυτός που ακούει τα σχολιανά από συγκεκριμένους, γιατί δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι ήταν με τους προηγούμενους τερματοφύλακες που είχαμε. Μέσα στο Βάζελο έχει βγάλει τρία στο γάμα, τρία απίστευτα που για πρώτη φορά ο σπίκερ λέει τι βγάζει ο άνθρωπος, λέει ο σπίκερ. Τη σέρτ στο τρίτο, μα τι βγάζει, στο γάμα απογειώνεται. Και ο Καραλής αναγκάζεται και λέει τι βγάζει ο άνθρωπος. Σε αυτούς εγώ θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω. Εννοείται, ο Αντρέ. Ο Αντρέ είναι, είπαμε, το πιο αρχηγά το πρωτάθλημα. Έχει βάλει, είναι ο πιο σημαντικός από όλους, ναι. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτούς.
στον Κρέσπο πάω ξε τα μπινελίκια. Στο Ρασβάρ που άκουσε τα μπινελίκια, στο Μπασκαλάκι που άκουσε και ακούει ακόμα τα... Χωρίς να λέω ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, όχι. Θα πάμε στις γραμμές 5, θυμίζω ο Δημητριάδης Construction, μην ξεχνάτε, εκεί αναγέννηση, εκεί δόμηση, 323-003 και φυσικά κορυφαίος για γυαλί, ηλίου, οράσεως, για φακό επαφής, τρεις γενιές οπτικά Μανολόπουλος, στη Νεάπολη, στον Αγιώργη, δίπλα ακριβώς στον Αγιώργη, Παναγίτη Σαλδάρη 22. Τρεις γενιές οπτικά. Optic Stores, Μανολόπουλος. Εκεί πηγαίνετε και βρίσκετε ό,τι θέλετε. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα σας! Το νου σας ρε μάλια. Ακριβώς. Το νου σας ρε μάλια. Σας ακούω την εβδομάδα και το μόνο που θέλω να κλείσω σήμερα, τελευταία μέρα, μη πρωταθλητές, από Δευτέρα θα είμαστε πρωταθλητές, θέλω να κλείσω με αυτό. Το νου σας ρε μάλια. Έτσι, μέσα και έξω από το γήπεδο. Έτσι. Μέσα και έξω από το γήπεδο, να μπορέσουμε τη Δευτέρα το πρωί να πάμε όλοι μαζί στον Κωστίτο το Τσαρό, στο στούντιο, να κάνουμε εκπομπή από το πεζοδρόμιο. Και φυσικά να παίζουμε υποφίλιο. Δεν μας πειράζει καθόλου. Αλλά το νου σας, μέσα και έξω. Ένα γκολ στο 10, ένα στο 30 και μετά ένα στο 90. Αυτό θέλουμε, να πανηγυρίσουμε ομαδικά. Ωραία, μ' αρέσει ο σχεδιασμός σου, μ' αρέσει πώς το έχεις οραματιστεί, μ' αρέσει το σκεπτικό σου, μ' αρέσει το πλάνο σου. Σωρός, φίλε! Κανόνισε, θα έρθουμε στο στούντιο από έξω. Τώρα βέβαια, το λέω και στον αέρα, θα με πιάνει η αστυνομία μέσα. Δεν θα πω ποιος είμαι, αν και δεν με καταλαβαίνεις ποτέ και έχω έτσι, το χαίρομαι που δεν με καταλαβαίνεις, να σου πω την αλήθεια. Είσαι ο Three Hills. Όχι φυσικά, αλλά τέλος πάντων, θα σε σπάσω τα νεύρα τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό, τίποτα άλλο, Κωστή. Σας περιμένω με πυρσού τη Δευτέρα, αν έχουν περισσέψει. Αλλιώς, ραντεβού στην Τούμπα και μετά στο Λευκό Πύργο. Το θέμα είναι τι ώρα θα έρθουμε στο στούντιο και αν θα είσαι το πρωί. Κατευθείαν, κατευθείαν. Βολεύουν οι πρωινές εκπομπές για ξενύχτια. Χρειάζεται να πηγαίνει σπίτι τώρα, κατευθείαν. Μήπως αλλάξουμε ρούχα, θα μας δείξει τηλεόραση. Με τα ίδια που θα βράμε στο γήπεδο θα έρθουμε. Πάμε το καπνισμένοι. Αν και τη φανέλα δεν την έχω καταφέρει να την πάρω ακόμα, μου τη χρωστάς. Ναι. Βασικά την έχω κερδίσει. Δεν θα σου πω όμως ποιος είμαι που την έχω κερδίσει, αλλά θα σου πω όταν θα έρθω να την πάρω την επόμενη εβδομάδα. Εγώ ξέρεις θα σου πω. Αυτό είναι ναι, θα έχει ξεφύγει η κουβέντα, δεν είναι ωραίο. Όχι, όχι, όχι. Το έχουμε πετύχει μια φορά, δεν το ξανακάνουμε αυτό. Λοιπόν, ζούμε σου λέμε. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας. Το νου σας, έτσι, το νου σας, το νου σας. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Έπεσε. Στο μέθα επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Προσοχή, προσοχή. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ όπως παραμείνουν δεμένοι στις θέσεις τους μέχρι νεοτέρα ανακοίνωση μέχρι να αποχωρήσουν οι διαιτητές και η αποστολή του Λεβαδιακού από τον αγωνιστικό χώρο και, και έξω από το γήπεδο να τελείως μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Βασιλή, είπες δεμένοι. Δεμένοι. Είπες να παραμείνουν δεμένοι στις θέσεις. Ναι, δεμένοι. Μόνο έτσι μπορούμε να κρατηθούμε μέσα στις καρέκλες μας. Γεια σου, Βαλανιδωράκη! Γεια σου, ρε Βασίλη! Κωστή μου, Κωστή μου, αυτή η παράκληση είναι προς την ΠΑΕ γιατί θα πρέπει να τονίζετε κάθε 10 λεπτά την ώρα του αγώνα. Μόνο έτσι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και πάλι σε όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ, από το μεγάλο τον πρόεδρο μέχρι το πιο τελευταίο φροντιστή της ομάδος όπου δίνει τη μάχη του μέσα στο σωματείο αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Κωστή μου, εξάλλου, συγγνώμη, αλλιώς θέλω να το πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κωστή τον Τζαζαρό που κάνει την εκπομπή αυτή και με έφερε τόσο πολύ κοντά στην Βόρεια Ελλάδα με πάρα πολύ κόσμο, εγώ, με άτομα που εγώ πραγματικά με αγαπάνε. Οπότε, Κωστή μου, σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου και να ζήσεις πάρα πολλούς τίτλους. Εγώ βέβαια έχω ζήσει από το 1972, ξεκίνησα με τον Κούδα, γι' αυτό και με φωνάζουν και Κούδας της Βαλανιδωράκης. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, να είσαι πάντα καλά, καλή σου μέρα. Γεια σου Βασίλη μου, γεια, γεια, γεια. Σας ευχαριστώ όλους για τα λόγια, ειδικά αυτές τις μέρες. Τα περάσαμε μαζί τα δύσκολα. Μας δέσαν περισσότερο. Και σαν οπαδούς και σαν εκπομπή και σαν ζουμουσάκια και. Αυτά μας φέρνουν πιο κοντά. Δεν φέρνει
τον άλλον δεν τον δένει με τον συνάνθρωπό του, με τον αδερφό του, με τον συνοπαδό, με τον συγγενή, με τον φίλο, με τον συνεργάτη. Δεν τον δένει μόνο το γλεντοκόπι. Κυρίως το δένουν οι δυσκολίες. Κυρίως το δένουν οι αντικσοότητες στις οποίες πρέπει ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Αυτό κάναμε. Και τώρα είναι τόσο γκλα όλο αυτό. Γι' αυτό παρεκτρέπομαι και λέω λεξούλες. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τι να πω. Ειδονή, άντε να πω ειδονή. Ή ειδονή, σαν τη Λία Καλίτση που έφαγε βανίλια μαζί με την Ελένη Φιλίνη. Κλαίω, λέει, με τη Βίκη Χατζηβασιλείου και τον Νίκολα Σκέτς. Γεια σου, Λευτέρη! Πάμε, πάμε, γραμμές, πάμε. Καλημέρα, ναι! Κεφάλαιο μεγάλωσα και άλλαξα πολλά. Όμως εγώ εδώ πιστά, όπου πατά ακολουθώ, να σε λέω πως αγαπώ και για σένα νερό σκεφτεί. Πάμε φίλε μου που λες από παιδί μικρό, στον τρόπο μόνο που να τραβηθώ. Να με κοιτάνε σαν μαζό, να με πετάνε για τελευταίο, εγώ κι άλλα να διαφορώ. Το μόνο που με νοιάζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σ' όλη τη γη. Να σε βλέπω να γαμπάς και το φόβο να σκορπάς και ποτέ να μην τα παρατάς. Είσαι υπέροχος! Είσαι υπέροχος! Είσαι υπέροχος! Είσαι υπέροχος! Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Άλλος ένας. Άλλος ένας. Είναι τόσο φιλοσοφημένο αυτό, ρε παιδιά. Είναι τόσο φιλοσοφημένο. Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Αυτός που το έγραψε, πραγματικά το έζησε. Δεν ήταν πιτσιρικάς. Για να λέει μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Άσπρισε στα τσιμέντα. Πάμε, πάμε να πάρουμε τη γραμμή και μετά. Καλημέρα! 1, 2, 3. Άσε σήμερα, φίλε. Ζουμουζούμε τον Κωστή. Να, γιατί δεν αλλάξαμε εκπομπή. Άσε, αγόρι μου, αγόρι. Για την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, και την επόμενη εκπομπή μας θα είμαστε. Εδώ τα λέγεται απόλυτα. Το σύνθημα όμως παραμένει το ένα. Εσείς έχουμε γίνει 64 χρόνια. Σεβαστείτε μας. Θα μας τρελάτε. Έχετε κάψει τα. Και στην επόμενη εκπομπή μας. Και στην επόμενη εκπομπή μας θα είμαστε. Επαναστατήτες. Λοιπόν, ξιδάρες για τους υπόλοιπους που μπορούν να φύγουν. Να πάνε όπου θέλουν. Δεν μας πειράζει. Τον Κούδα της Παλανιδουράχης τον αγάπησα και τον σεβάστηκα, ξέρεις πότε, όταν μου είπε «Μένιο, το είπες!» Και λέω «Το Θαρός μπορεί να κάνει λάθος, ο Κούδας όμως έχει απόλυτο δίκιο». Κάτι είχες πει τότε και δεν θυμόσουν ότι το είπες. Ένα πινελίκι, όχι ένα πινελίκι. Και λέω «Δεν τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη». Να σου πω ένα πράγμα. Όταν όγος άκουσα και την Παλανιδουράχη να λέει «Το είπες», λέω «Πού ξέφυγε, δεν υπάρχει». Ένα πράγμα. Θα σας αγαπούμε όλους, ρε. Ένα πράγμα. Και όσο πιο μακριά είστε, τόσο πιο πολύ. Κλατς, κλουτς, για να μην ξεχνάμε. Ποτέ. Τα φιλιά μας, ποιον να αγαπήσουμε πιο πολύ, ρε φίλε, σε ποιον να στείλουμε μηνύματα, σε ποιον. Έλα. Αλλά να ξέρουν οι φίλοι, και ας έχω παρεξηγηθεί κάποιες τιμές, όσο πιο μακριά είναι ο Παοξής, τόσο πιο μεγάλος Παοξής και πιο αγαπημένος. Φιλιά σε όλους. Γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο. Δικέφαλε, λέει, μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά. Άλλαξαν. Ήρθαν άνθρωποι, έφυγαν, η τεχνολογία, η πόλη, η ζωή, η Ελλάδα, όλα. Όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά, λέει, όπου πας ακολουθώ, να σε λέω πως αγαπώ και για σένα να σκοτωθώ. Έχει τόσο φιλοσοφημένο στίχο αυτό, ρε παιδιά. Έχει τόσο απόσταγμα σοφίας μέσα. Και το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε, λέει, μαζί. Το μόνο που με σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη, να σε βλέπω να γαμάς. Δεν είναι κακή λέξη. Γαμάω, γαμώ. Από εκεί προέρχεται ο γάμος. Γαμαίο, έρχομαι εις γάμου κοινωνία. Τι να πω, εγώ θα αλλάξω τη λέξη. Εγώ θα την αλλάξω. Και το φόβο να σκορπάς. Πάμε, έχει μια γραμμή ακόμα, ένα Ιώβ που νόμιζε ότι δεν έχει και τελειώσαμε. Καλημέρα! Έλα ρε Κωνσταντίνε, Μόναχο, καλημέρα. Έλα ρε Μόναχο, έλα ρε Κυριακό. Κωνσταντίνε μου, Άγρας Μούνχεν, χαιρετίσματα και στον ανιψιό μου, το καινούριο ζουμουσάκι που σου φέρα. Αν μας ακούει τώρα. Μπράβο, 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 έτσι. Η παρέα μεγαλώνει συνέχεια. Μέσα στο αστικό κι αυτός, έτσι οδηγάει. Στον ΟΑΣΜ, είπαμε. Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών με Μονάχου. Λοιπόν, φίλε, να σου πω κάτι, ξέχασα.
το Μαρινάκι, όταν ήταν μικρός και έγραψε μια έκθεση, τον είχε, από τότε τραβούσε, τραγικό, την έκθεση του είχε γράψει η κυρία, του κάνει μια παρατήρηση, του λέει «Δεν περνάς τάξη, αγόρι μου». Και ρωτάει ο Μαρινάκης, «Γιατί, κυρία?» «Γιατί από την έκθεσή σου, λέει, λείπουνε 2 τόνοι». Σωστό! Και ας μείνουμε εκεί σε πρώτη φάση. Γιατί εκεί, από εκεί και πέρα είμαστε για διαβατά. Βλέπετε πως σκοτώνονται τώρα κόκαλοι και μαρινάκι. Λυσάξανε. Φίλε, σκοτώνονται, αρκούσαν, το αρχίσαν τα έσω. Κυριάκο, αρκούσαν δύο μόνο χρόνια χωρίς να πάρουν πρωτάθλημα. Τους βλέπεις? Και ακόμα δεν είδαν τίποτα. Δύο! Ακόμα δεν είδαν όχι τίποτα, 34. Φίλε. Δύο, φίλε, χρόνια. Και δύο χρόνια. Σκοτωμός. Και μέσα τα κόμματα. Και να η Νέα Δημοκρατία. Και να ο ΣΥΡΙΖΑ. Να εσείς διαπλεκόμενοι. Να εσείς τα πέρατε με την παράγκα. Κώστα, πριν καν τελειώσει η ερώτηση του Χατζηνικολάου, είχε αρχίσει την απάντηση ο Μαρινάκης. Καταλαβαίνεις. Άσο, εχθές εξετέθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πριν τελειώσει την ερώτηση, άρχισε να απαντάει. Δηλαδή, πόσο πιο στημένο πεθαίνει. Άστο, άστο, φίλε. Καταρχήν, εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο, καταλαβαίνουμε αν ο ακροατής τα διαβάζει από μέσα. Εγώ μπορώ να σου δηλαδή... πω. Υπάρχουν ακροατές που διαβάζουν από μέσα. Δεν με πειράζει, γιατί ο άλλος δεν είναι με εξετάσεις εδώ πέρα φιλολογίας, ούτε για sportcaster. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνουμε αν ο άλλος τα έχει γραμμένα και δεν θέλει να τα ξεχάσει. Άρα, μπορούμε να καταλάβουμε, και όχι μόνο να τα διαβάζει, αλλά και να μην μπορεί να τα διαβάσει από μέσα. Ναι, δεν μπορούσε να βγάλει τη συλλαβή σωστά, άμα μπορεί να μάθει. Ρε Χατζηνικολάου, ρε μεγάλο δημοσιογράφε. Τον άκουσες πως τον έλεγε? Κύριε Μαρινάκη μου. Κύριε Μαρινάκη μου. Οκ, μαζί κάθονται, φίλε, στα δερμάτινα του Καραϊσκάκη. Έτσι καλά τα λες. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι τα λες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φίλε, εμείς από εδώ θα βλέπουμε τη γιορτή στο Όπεν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όλα θα πάνε καλά, να μην ανησυχεί κανείς, δεν θα γίνει το παραμικρό. Και τίποτα άλλο. Η αυτοκρατορία ξεκίνησε μόλις. Αγόρι μου. Αυτό να το δούμε. Δούμε σου, αδερφέ! Γεια σου, φιλιά, φιλιά! Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε σήμερα 2 σακουλάρες κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης και από το κρεοπωλείο Άγγελος. Στον Εύωσμο και στην Νεάπολη. Υπέροχα. Πηγαίνετε όμως σήμερα οι τυχεροί. Ακούτε το όνομά σας στις 10 παρακάτω ψηλά και φεύγετε μετά και πηγαίνετε και παίρνετε σήμερα τις σακούλες με τα κρέατα. Και επίσης 2 κάρτες δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης από το χορηγό δεύτερης ώρας, τη φοροπρόβλεψη, το κορυφαίο εδώ και 25 χρόνια γραφείο φορολογικού σχεδιασμού, για τα πάντα όλα απέναντι από το παλιό Δημαρχείο στη Βενιζέλου 50. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr για να δείτε αυτό που σας λέω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Αν είστε καρδιακός ή παντρεμένος, μην δείτε το βίντεο κλιπ. Έχω να πω, είναι μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής, τούτης εδώ της εκπομπής. Ζουμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα. Δεν έπεσε έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν λυγίσαμε, δεν μαλακώσαμε, δεν γονατίσαμε. Δεν σκύψαμε το κεφάλι. Θα το κάνουμε τώρα, αλλά το νου μας την Κυριακή. Παίκτες πρέπει να παίξουν σαν να υπάρχει ένας θόλος στη γραμμή του around και του out. Να κλείσουν τα αυτιά τους, να ξεχάσουν τη γιορτή, την αδημονία, τη λαχτάρα, την τρέλα, την παράνοια, το πανηγύρι, την ξέφρενη αυτή ατμόσφαιρα, να την ξεχάσουν και να πάρουν το μάτς. Συγγνώμη αν γίνομαι ο ψήρας της υπόθεσης, ο ενοχλητικός. Νίκη και μετά όλα τα άλλα έρχονται μετά. Ζουμου σου λέμε. Πάμε, 5 γραμμές περιμένουν, θα πω μετά χορηγούς. Πάμε, καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε πώς θα μπούμε στην Τούμπα την Κυριακή, με ποιον τρόπο? Πώς θα βγούμε είναι το θέμα. Πώς θα μπούμε, θα βγούμε Κωστή? Όχι, θα βγούμε, θα βγούμε πρωταθλητές, αυτό θέλω να πω. Πρωταθλητές θα βγούμε. Πώς το έλεγαν οι άλλοι οι χάρτινοι? Ξύπνησα, Κωστή, λέει, κοιμήθηκα έτσι, ξύπνησα αλλιώς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επειδή όλοι είναι κοινό μυστικό ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί πυρσοί, στο διαρκεία στο ένα χέρι και στο άλλο πυρσός. Μην τους βάζετε να τους κρύψετε πουθενά και έχουμε άλλα παιδιά. Ο μόνος πυρσός που δεν θα ανάψει την Κυριακή είναι ο πυρσός Γρεβενών. Κωστή, να μην τους κρύψουμε κάπου της και πάρουμε φωτιά και πάρουμε φωτιά και που δεν πρέπει. Και όχι, ρε Γαϊτάνε! Λοιπόν, μην γίνουμε δηλαδή Γαϊτάνη. Παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή.
Τώρα όταν λέμε καίγομαι για τον ΠΑΟΚ, δεν το εννοούμε να έχουμε ακριβώς τίποτα. Πέρα από την πλάκα, προσοχή πως θα μπούμε, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Όσο γίνεται, εντάξει, και τα παιδιά να τα προσέχουμε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, προστατεύσε τον ΠΑΟΚ, να πάνε όλα καλά. Και την επόμενη εκπομπή, όπως είπαμε, θα είμαστε πρωταθλητές, Κωστή. Το έχεις καταλάβει. Μπορεί να το νιώσεις. Τέλεια τα είπες. Λοιπόν, βάλουμε στις κληρώσεις. Βεβαίως. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα γραφείο εκεί με λογιστικά που ακούνε τώρα εκπομπή. τις ευχές μου. Τις ευχές μου. Γεια σου, Μανόλο. Φιλιά. Έγινε. Φιλιά. Boy, boy, ξαναλέω boy, σήμερα. Boy, boy. Δύο σακούλες κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης και Άγγελος σε Εύωσμο και Νεάπολη. Και δύο δωρεάν συντάξεις και υποβολή φορολογική δήλωση από το χορηγό μας την φοροπρόβλεψη στην απέναντι από το Δημαρχείο στη Βενιζέλου 50, λέω εγώ, φοροπρόβλεψη.gr, μπείτε. Καλημέρα σας, ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργο. Αγόρι μου. 62 ώρες, 15 δεύτερα και θα είμαστε πρωταθλητές. Τέρμα και τελειώσει. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν ωραία την επόμενη εκπομπή μας. Τελείωσε. Λοιπόν. Αγόρι μου, εσείς οι παλιότεροι, πόσο πολύ, αλήθεια ρε Γιώργος το λέω, το έλεγα και στον πατέρα μου χθες το βράδυ. Χαίρομαι τόσο πολύ για σας που δεν είστε στην πρώτη νιώτη. Εγώ δεν λέω ότι αποχαιρετάτε, δεν είστε στην πρώτη νιώτη όμως. Χαίρομαι τόσο πολύ για σας. Αισθανόμαστε αν είμαστε στην πρώτη. Και ξέρεις τι λέω, δεν ξαναγενιέστε ρε παιδιά την Κυριακή. Δεν θα ακριβώς πάρετε άλλη μια 15ετία έτσι ρε, γιατί από τον ΠΑΟ και μόνο ρε Γιώργο. Ακριβώς. Δεν θα πάρεις 15 χρόνια. Τα κύτταρα δεν θα πάρουν μέσα ζωή, πνοή, τρέλα, πάθος, μα Κωνσταντινούπολη, ασπρόμαυρα, ετούς δεν θα πάρουν. Μα εγώ πιστεύω τώρα θα πάρουν, φίλε. Αυτές είναι οι καλύτερες θεραπείες. Όπως λένε οι περισσότεροι, τίτλους δεν παίρνουμε και γινόμασταν περισσότεροι. Λες τώρα που θα πάρουμε να γίνουμε λιγότεροι. Όχι. Φαντάζεσαι, παράνοια. Δεν γουστάρω, ρε. Μιλάω με την κόρη μου κάτω. Λέει, πάρε τον εγγονό σου και πες του να τι θα πάρει ο ΠΑΟ και λέω, τι θα πάρει ο παλικάρι μου. Ντάμπ. Αντί να πει τον ντάμπ δεν μπορεί. Με κρατούμε εκεί, ακόμη δεν γίνει και δύο. Λοιπόν, όσοι για τους λεβέντες μας που θα μπουν μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε κλωτσιά που θα τρώτε παλικάρια μου και τα πέφτετε, θα σηκώνεστε, θα χαμογελάτε και θα λέτε thank you. Έτσι. Ευχαριστούμε. Όλο ηρωνία. Ευχαριστούμε. Όλο γιατί με ηρωνία. Μας ετοιμάζουν, δεν παίζονται. Έτσι. Το δε ψήφισμα της Λιβαδιάς υπέρ του ΠΑΟΚ στον Καγκάτση είναι κρυφό, είναι σαν τον Ιούδα. Είναι, δεν τρώω δεν κανένα παραμύθι. Όλοι τους και μόνοι μας. Και ένα τάλιρο στα Γιάννενα μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Καθαρίστε. Ας τελειώσουμε πρώτα με το Κυριακάτικο. Ναι. Έτσι. Και ο ορισμός τζίλου. Δηλαδή, από όλους αυτών, έτσι. Καλά. Το συγκεκριμένο. Μήνυμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι μήνυμα. Έτσι, το ωραίο το άκουσα σήμερα πάλι το πρωί στο Sky. Όταν πήγες αθλητικά. Γυρίζει και του λέει κουπέλη, τάξη. Όλο μάγους λέει φέρνεται, πρωτοσέλιδε. Ο μάγος, ο μάγος, ο μάγος. Είναι, είπε και ο πρόεδρός μου ότι του χρόνου θα είμαστε κάπως καλύτεροι. Δεν είπε θα πάρουμε πρωτάθλημα, κάπως καλύτεροι. Τέλος πάντων, όλα καλά πάνε την Κυριακή. 4-16, ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργαρα μου. Έγινε, γεια σου Γιώργο μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Κάτσε να το σημειώσω τον Γιώργο. 4-16. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σημείωσε πρώτα, Μάρκο 686. Μάρκο! Ναι. Αλλά βαμπάστεν. Αλλά βαμπάστεν, το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Το έχουμε πει. Έτοιμος είσαι. Θα αρχίσω, θα τα ανάψω όλα, θα πάρει φωτιά το σπίτι, τώρα που λείπουν όλοι. Ένα σου, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα κάψω αυτό που έχω ετοιμάσει τη Δευτέρα. Ένα θα σου πω. Ναι. Δεν βρήκα εισιτήριο. Δεν βρήκες, ε. Είμαι ο μοναδικός. Δεν νομίζω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Θα έχει γιγαντοοθόνη στο Λευκό Πύργο. Βεβαίως.
Απ' έξω θα έχει τίποτα. Ξύπνησα τη μάνα μου. Δεν ξύπνησες τη μάνα σου. Μάνα! Μάνα! Τίποτα, πυροσβεστική είναι. Ήρθε η ώρα, μάνα! Ξύπνα, μάνα! Εσύ που με ανέχτηκες τόσο καιρό. Μανούλα. Θα έχει τίποτα έξω από το γήπεδο, τίποτα τηλεοράσεις και τέτοια. Θα έχει στο Λευκό Πύργο. Για έξω από το γήπεδο, από ό,τι ξέρω, απαγορεύεται κιόλας. Έτσι. Για έξω από το γήπεδο. Αλλά θα έχει στο Λευκό Πύργο. Φιλαράκι, θέλω να σε χαρίσω το καινούριο της Μποφίλιου. Μπορώ? Κατά παγκόσμια πρώτη. Έλα. Περίμενε λίγο γιατί κάτι ακούγεται. Περίμενε. Πάμε. Άντε ρε. Μ' ακούς? Φανταστικό, είναι στο ίδιο μοτίβο με τα υπόλοιπα. Βάλω δώσα πάνω! Γεια σου αγόρι μου, γεια, φιλιά! Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω! Δεν πουλάμε τρέλα, τη μοιράζουμε δωρεάν! Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, δεν πέφτει με τίποτα, ζήστε το όλο αυτό, ζουμουσού σας λέω! Πάμε, καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς το παιδί! Ο Λάμπρος ο Ταρίφας. Γεια σου, Λαμπρούκο! Θα χαιρετήσω τη φίλη μου τη Βασιλική από την Αλεξάνδρεια που είμαι σίγουρος ότι σε ακούει και σένα και εμένα αυτή την ώρα στον αέρα. Τέλεια. Της Τρελοπαοξού η Βασιλική. Μπράβο τη Βασιλική για το γούστο της, για την επιλογή εκπομπής, για το επίπεδό της, για την οξυδέρκεά της. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, χάρηκα πολύ Κωνσταντίνε μου που σε γνώρισα. Εύχομαι την επόμενη φορά, γιατί είναι η τελευταία φορά που μιλάμε μαζί. Πρόσεξε πριν προλάβεις να σχολιάσεις. Σε αφήνω. Σαν υποψήφιος πρωταθλητής. Έτσι, έτσι, δεν σε κόβω. Θα μιλάμε με τον Κωστή τον πρωταθλητή. Αγόρι μου. Λοιπόν, αγόρι μου. Εύχομαι αυτή την τρέλα που βγάζουμε όλες τις ηλικίες οι παοξίδες να βγαίνει επιπονή μου βάσεως και από τις γενιές που έρχονται τα παοξάκια. Να ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές από σήμερα. Και γιατί ξέρω ότι περιμένουν πολλές γραμμές στον αέρα, δεν θα πω εγώ τα αγωνιστικά και αυτά, αυτά είναι δεδομένα. Θέλω να πω το εξής, παιδιά, την Κυριακή όπως θα πάμε, γιατί θα πάμε πολλοί γονείς με παιδιά, και μην πούμε, γιατί άκουγα χθες μια εκπομπή που αξίδηκε και λέγανε η παραγωγή, μη φαίνεται παιδιά και τέτοια. Δεν μπορείς να μην πάρεις το παιδί σου σε μια τέτοια γιορτή προς Θεού. Να πάμε και να φύγουμε όπως μπήκα, θα μπούμε μέσα στο γήπεδο. Με χαρά, ακριβώς, με γέλιο και με συστήματα, μόνο συστήματα για την Παοκάρα μας, για τον Ιβάν Σαββίδη, για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, για όλους, την αρματιά των δεστών που είναι από πίσω. Για όλους. Μην ξεχνάτε, εκπροσωπούμε και αυτούς που δεν μπορούν να είναι στο γήπεδο. Ένα, ακριβώς, επειδή είναι μακριά, αλλά και αυτούς που είναι πάρα πάρα πολύ μακριά. Έτσι, αλλά και αυτούς που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Άρα εκπροσωπούμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Και αυτό που είναι στα Χανιά, να πούμε, ξέρω εγώ, στην Κύπρο, και αυτό που είναι στην Αυστραλία, και αυτό που είναι φίλες στο Σούφου Παραδείσου. Και σήμερα θα προετοιμαζόταν και αυτός. Και ιδιαίτερη τα παιδιά αυτά. Ιδιαίτερη τιμή σε αυτό το σύνδεσμο, Κωστή, που είπες τώρα. Ιδιαίτερη τιμή και ένα χειροκρότημα από αυτούς που θα είμαστε μέσα στο γήπεδο την Κυριακή. Είμαι βέβαιος. Για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε τόσο πρόωρα. Είμαι βέβαιος ότι θα ακουστεί το αδέρφια ζείτε την Κυριακή. Οφείλουμε να πούμε και αυτό. Έτσι. Οφείλουμε να το πούμε. Μην ξεχνάμε στην Παραζάλη και στη Χαρά, μην ξεχνάμε αυτά τα παιδιά. Όλους. Δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά των Τεμπών. Γενικά. Εννοείται. Γεια σου, Λαμπρούκο! Φιλιά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κωστή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την οικογένεια που ακούει το όνομα Σαββίδης. Για αυτή τη μεγάλη χαρά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, που μας δώσαν αυτοί οι άνθρωποι για την Παοκάρα μας. Να το σε είπε. Καλά, Κωστή, που μ' άκουσες. Ευχαριστώ να πάρα σε καλά, πολύ. Γεια σου, Λαμπρούκο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλημερίζω τον άνθρωπο που μας κρατάει τα πρωινά ζωντανούς, ζωηρούς και δεν μας πέφτει με τίποτα. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Εσείς κρατάτε εμένα και εγώ εσάς. Κράτα λοιπόν, εμένα, σαν κρατώ να ανέβουμε το βουνό. Εδώ το τώρα μιλάμε που και που, σε ακούω καθημερινά. Έλα, αδερφέ μου. Προσοχή σε όλους, καλή τέτοια να βρεθούμε όλοι στο γήπεδο, καλή επιστροφή, να μάθουμε να πανηγυρίζουμε, γιατί είναι, ξέρεις, είναι τώρα μια
πώς λέγεται, νέα κατάσταση. Μπράβο, μια νέα κατάσταση και πρέπει να το, να το διδαχτούμε και αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή να μάθεις να πανηγυρίζεις, γιατί είχαμε μάθει μέχρι τώρα να, είχαμε μάθει να χάνουμε. Αλλά όταν μαθαίνεις να χάνεις, ξέρεις να μαθαίνεις και να κερδίζεις. Έτσι, να τα λέμε. Ακριβώς. Είχαμε, είχαμε μάθει να χάνουμε, αλλά να είμαστε περήφανοι, καθαροί, υπομονετικοί, να μην προδίδουμε τις αρχές μας μόνο και μόνο για να κερδίσουμε, να μην προδίδουμε τα ιδανικά μας για να χαρούμε ένα ευκαιριακό, ένα κύβδηλο πρωτάθλημα ή κύπελο. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι τόσο γλυκό αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα, για τον κύριο Βαγγέλα, να αναφέρω τη συνέντευξη που έδωσε από το 12 αποτελεί υπαλληλός του. Υπάρχουν οι κασέτες της, του σκοριού της ΕΥΠ, των αθλητικών δικαστών, από συνομιλίες του 12 του κυρίου Νίκου με τον κύριο Βαγγέλη. Ναι. Μπορούν να ανατρέξετε όλοι στο διαδίκτυο, στο δεν ξέρω αν... Ναι, εγώ πριν τα έχω ψάξει και τον παρακολουθώ του συγκεκριμένου. Δεν το ξέρω αυτό, ούτε ξέρω αν είναι ο σταθμός του, ούτε ξέρω αν είναι ο εργοδότης του. Ναι, δεν σου λέω, εγώ σχολίασα, άκουσα τη συνέντευξη και... Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Άκουσα τη συνέντευξη και πραγματικά, γι' αυτό και έγινε ένας οριμαγδός στο Twitter, ασχέτως τι υποστηρίζει ο καθένας, ότι κόμμα ψηφίζει, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό έγινε ένας πανικός, γιατί η συνέντευξη, παιδιά, ήταν ένα δράμα. Πραγματικά ήταν σκέτς. Τελευταίο πράγμα, Κώστα, να ξέρεις ότι δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί κάτω των Αθηνών, επειδή τους έχω ζήσει, είναι καταρχήν πολύ δίθεν μύθεν όλοι τους. Πουλάνε τρελό παπά. Σε πουλάνε και σε αγοράζουν όποτε θέλουν. Οτιδήποτε μπορεί να σε περάσουν. Λοιπόν, δεύτερον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη. Είναι άνθρωποι να παίρνουν μόνο και να μην δίνουν τίποτα. Και αυτό φάνηκε και στο ποδόσφαιρο και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις κάτω στην Αθήνα. Έτσι, να και τα λέμε. Επίσης, δηλαδή, εκεί που πρέπει να αναδείξουν θέματα, παράδειγμα λέω, για ακυβέρνητα και ασυνόδευτα καράβια. Παράδειγμα, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Έτσι. Εκεί γίνεται θάψιμο. Όταν τύχει και βγει κανένα μπουφάν και φανεί κανένα σιδερικό στη ζώνη, τον γδέρνουμε ζωντανό τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Λέω τώρα, έτσι ακριβώς, τυχαία, στις εφημερίδες κυριακάτικες, στα ραδιόφωνά τους, στα κανάλια τους. Έτσι. Και για άλλη μια φορά πάνε να μπλέξουν τώρα ότι και καλά ο Μαρινάκης είναι το θύμα της υπόθεσης και τον πυροβολούν όλοι κτλ. Ας κλάψουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς όλη την Κυριακή είμαστε εδώ. Αγόρι μου, φιλιά, φιλιά, γεια σου το τώρα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Γεια σας. Ωραία, ας ακούσω την εκπομπή μου. Σε παρακαλώ. Καλώς στο παιδί. Έλα, Κωστή. Με την πρώτη κατευθείαν, φίλε, μα απλά, γιατί γίνεται. Εσύ από τις Σέρες, δεν είσαι. Ναι, ναι, ο Στελάρας. Δίπλα εκεί δεν είναι η πρώτη Σερών. Λίγο, κοντά, ανάμεσα στη Δράμα. Δεν το ξεχνάω και ένα το μέρος. Ξέρεις. Για πες. Κωστή. Τι ωραία, τότε ξέραμε, κάναμε δύο φωνές, φίλε. Ναι, ο ένας ήταν, δεν έχω συνεθέσει. Ο άλλος ήταν, με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα. Δύο φωνές, τώρα πού να τους, ας μοιάζουν κι όλοι μεταξύ τους. Για να μην το ξεχάσω, την ημέρα της Χούντας θα πέσει η Χούντα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ρε φίλε. Αυτή τη λιβερή επαιτίου. Φοβερό, φίλε. Όντως. Θα πέσει η Χούντα. Φοβερό, είδες, άλλο ένα που το λες, πραγματικά. Την ημέρα της Χούντας, όντως. Θα πέσει η Χούντα τους, ρε φίλε. Όντως. Είδες, πώς τα φέρνει η ζωή, φίλε. 21 Απριλίου, όντως. Επειδή αύριο γιορτάζουμε τα 40 γενέθλια, εγώ έχω επέτειο αύριο και όλα είναι κουμπωμένα πάνω στον ΠΑΟΚ, φίλε. Μαζί σας είμαι. Κλείνω 23 χρόνια αύριο. Μαζί με την ΠΑΟΚΑΡΑ θα ξεκινήσουμε να τα πίνουμε από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή. Θα είμαστε τύρλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξανά είπα και προχθές, το θεωρώ έτσι μόνο για να γίνεται κουβέντα να μαλώνουμε μεταξύ μας αν είναι 12 ή 20. Και 12 και 20. Εμένα με μια γιορτή 20, για κάθε κεφάλι. Μια γιορτή για κάθε κεφάλι, εγώ σου λέω. Έτσι, το ένα κεφάλι 12, το άλλο 20, δεν είναι. Εγώ θέλω, επειδή από την μπούκα που έγινε μετά την Ξάνθη με τον αγώνα, φυσικά δεν είχε κάνει, αλλά ήταν τελείως διαφορετικά, αύριο, μεθαύριο να υπάρχει ομάδα περιφρούρησης και μέσα και έξω από την Κερκίδα, που να, από τους συνδεσμίτες δεν ξέρω ποιοι θα αναλάβουν, να μην μπει μέσα Στέλιο ούτε νυχτερίδα. Άκουσες, Στέλιο μου. Καταρχήν, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ό,τι ομάδα περιφρούρησης και αν έχει, αν ο κάθε ένας μόνος του δεν θελήσει να προστατέψει εννοείται, το σπίτι, έτσι, και όλο αυτό που θα γίνει, τότε δεν πάει να βάλεις... Ο σκοπός εδώ τώρα είναι λίγη αυτοσυγκράτηση για να μπορέσει να στηθεί όμορφα.
Να μπορέσουν να βγουν οι παίκτες. Τώρα, όχι να βγει, ώρα και να βγει και ο πρόεδρος. Ναι, μισή ώρα και ένα τέταρτο. Έτσι. Αυτό. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, οι συνδεσμοίτες που έχει παιδιά που είναι πολύ έμπειροι να κάνουν μια ομάδα περιβούς και μέσα από την κερκίδα και έξω από την κερκίδα μέσα στο γήπεδο για να προλάβουμε αυτά που δεν πρέπει να συναχωριόμαστε. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Προχωράμε. Βάλε με σκληρώσεις, φίλε. Να σε βάλω. Βάλε με σκληρώσεις. Για τα κρέατα και για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Ναι, φορολογικές δηλώσεις. Φίλε, αυτό μιλάμε να σου πω κάτι, Κωστή. Εδώ προσπαθούμε να ξεχάσουμε αυτά που χρωστάμε, ρε φίλε, και ακούμε τώρα φορολογικές δηλώσεις. Ναι, αυτός σας τα κάνει εκτός, σκούτρα όμως. Είναι εκτός κλίματος, ρε φίλε, όμως. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε, επειδή έχουμε μία εφορία, γι' αυτό εγώ σας δίνω δύο δηλώσεις δωρεάν. Φίλε, ακούς, βρες κανένα με κοψίδια, κάτι με ψάρια, κάτι οτιδήποτε, και το ψάρι ακόμα παλεύεται, αλλά δεν γίνεται να θυμόμαστε την εφορία στην εκπομπή, ρε φίλε. Φιλιά, φιλιά, έγινε, φιλιά. Κάποιους θα ελαφρύνουμε. Κάποιος ερωτήσει. Ναι, πάμε. Καλημέρα σας. Μια γραμμή ακόμα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Καλώς το παιδί. Ο Γιάννης είναι ο στρατιωτικός από Εύωσμο. Ω, καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον Γιάννη. Τι κάνεις, αγορινά. Καλά, αδερφέ. Δόξα με βάση αυτά που άκουγα όλη την εβδομάδα, θέλω να σου πω ένα περιστατικό. Ναι. Ήμουν γενικός αρχηγός στο Νέα Εύωσμο, στα κορίτσια, στο μπάσκετ. Ναι. Η αρχηγός μας, η καλύτερη παίχτρια, είχε πάθει ρήξη χιαστών και απουσίασε 4 μήνες. Περνάμε Final Four, ναι, και παίζουμε με τον Άρη τελικά. Ναι. Ήταν πάνω στην αποθεραπεία της, αυτό που λέγαμε για τον Αντρέ. Ναι. Τη βάζει στα τελευταία δευτερόλεπτα ο προπονητής, τη στείνει έξω από τη γραμμή του τρίποντου, παίρνει την μπάλα και καρφώνει ένα τρίποντο και κερδίζουμε 18 πόντους διαφορά. Δεν χάρηκα την πρόκληση, όσο χάρηκα το ότι η παίχτριά μας έπαιξε. Αυτό που λέγαμε για το κατά μεγάλη πιθανότητα, αυτό που λέγαμε, κατά μεγάλη πιθανότητα, πάσα πιθανότητα θα γίνει, θα είναι στον πάγκο, θα είναι δηλωμένο στο φύλλο αγώνα για να μπορεί να μπει με τους παίχτες να δώσει τον όρκο. Έτσι τώρα, αν θα φορέσει σορτσάκι φανέλα για να τον κάνει αλλαγή στο 94, να γίνει η τρίτη αλλαγή, να αποθεωθεί, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Γιατί ξέρεις τι σημαίνει, φίλε, να είσαι με τη στολή και με το παπούτσι και να μην μπορείς να τρέξεις και να κλωτσίσεις. Μόνο ο ίδιος ξέρει πόσο μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη ή σε μελαγχολία. Πάντως είναι μεγάλη τάβλα, δηλαδή το ζήσα αυτό το συνέστημα και ήθελα να σου το πω, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μπράβο, καλά έκανες. Λοιπόν, καλά έκανες. Να δώσω χαιρετίσματα σε έναν τρελό ζουμουσάκι, ο οποίος είναι γιατρός αναισθησιολόγος στον Άγιο Παύλο. Στον Άγιο Παύλο. Σ' ακούει ανελιπώς. Έλα ρε φίλε. Μου τη γνώρισε η γυναίκα μου. Ναι. Μια μέρα που πήγα στο νοσοκομείο και μου λέει, εσύ δεν είσαι που παίρνεις τηλέφωνο. Έλα ρε φίλε, έλα ρε η αναισθησιολόγια. Η εκπομπή μας είναι... Άρε, τα πάντα έχουμε φίλε, τα πάντα. Καλημέρα στους Ναυπλούχους. Καλώς ήρθατε τον Κυριακό. Φιλιά, φιλιά. Ένα-ένα, ένα-ένα, πρώτα την Κυριακή. Μετά θα τα δούμε τα άλλα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Φιλιά λοιπόν στον Άγιο Παύλο, στην αναισθησιολόγα, τη φίλη μας, το Ζουμουσάκι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα φιλαράκι. Καλώς το παιδί ρε. Θα πάρεις πρωτάθλημα, ναι, και δεν θα το πετύχεις ποτέ. Έχω πεθάρει στο γέλιο μόνος μου. Ο Θρυχίλης εσύ είσαι. Ο Θρυχίλης δεν ήταν ο Θρυχίλης. Όχι ρε, δεν ήταν. Όπως είπε, όχι. Όχι Παίρνει ο ίδιος, δεν τον βρίσκεις. Παίρνει άλλος, λέω ότι είναι αυτός, πάλι δεν τον βρίσκω. Πεθαίνω. Μιλήσαμε μετά. Επειδή αυτός παίρνει συνήθως και λέει, δεν θα με πετύχεις ποτέ. Οπότε 0-1. Πώς την ώρα, μας έβλεπε το παλικάρι, δεν ξέρω ποιο είναι. Πώς την ώρα σκεφτόμαστε ποιος κατάρα. Ναι, δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα. Αυτός του είπε, δεν θα με βρεις ποτέ. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι που έφυγε χωρίς να μου πει. Πάντως ο Θρυχίλης δεν ήταν. Ο Θρυχίλης δεν ήταν. Όχι. Τι να πω. Τέλος. Φίλε, τίποτα, κέντα. Κάτι κάνε με το γυάλα. Τώρα με το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει γυάλα, ρε. Έχουμε κάψει λιχνίες, ρε. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Ανεβαίνουμε στο σπίτι μας και πηγαίνουμε στο δεύτερο αντί για τον τρίτο. Τι μου λες τώρα. Και λέω, μπα, αλλάξαμε χαλάκι. Χτυπάς το κουδούνι και βγαίνει άλλη. Επ, τι έγινε, ρε, παιδιά. Λοιπόν, και για ένα φίλο που ακούει, ναι, τι κουφάλα είναι, στα δευτερόλεπτα πέσεσαι. Πάει να μου πει ποιος είχε κάνει, ποιο πιο, όχι, το παίρνω πίσω. Το κατάπιε. Δεν ξέρω πώς το λένε,
5.33 του φωνάζουνε. Ήμουνα βέβαιος ότι είναι ο Θοδωράνος. Ήμουνα βέβαιος. Γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά αδερφέ μου. Φιλιά, φιλιά. Το ζευγάρι που τρέλανε όλη την κοινωνία στα Γιάννητσα, ο Βαγγέλης Βασιλιάδης, αν θυμάστε το γνωρίσαμε από το ταξίδι στον Αρκτικό κύκλο με Έλκυθρο πέρσι τέτοια εποχή. Λοιπόν, φέτος τι έκανε. Από το μακρινό 99 είχα τάξει στη μάνα μου, λέει, ότι θα παντρευτώ όταν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα. Την Κυριακή πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα και εμείς οι πόντοι και παοξίδες τις υποσχέσεις μας τις στηρούμε. Just married! Πήγε λοιπόν, το πήρε το κορίτσι, την παντρεύτηκε και οι δύο στο Δημαρχείο με φανέλα ΠΑΟΚ. Και αυτός και η κυρία του. Να ζήσετε παιδιά έτσι. Έτσι απλά, αποκλείεται να μην σας πάει καλά η ζωή. Αποκλείεται. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Καταπληκτικές και υπέροχες γεύσεις. 705-750 απέναντι το Μασού της Ελευθέρειας. Ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Πεντανόστιμα φαγητά. Υπέροχα και κλεκτά γλυκά. Εννοείται χαλβάς μόνο Λουκάς. Λουκάς.gr μπείτε. Η γεύση που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Σε εκλεκτά σημεία, σε υπέροχες γεύσεις με εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, όπως είπαμε, φοροπρόβλεψη, εδώ και 25 χρόνια εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού. Όλα τα χρέη σας, το πόθεν έσχες, το περιουσιολόγιο σας τα αναλαμβάνουν. 2310-2250-02 απέναντι από το Δημαρχείο, το παλιό, στη Βενιζέλου 50. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα δύο υποβολές φορολογικών δωρεάν σύνταξη υποβολή φορολογικής δήλωσης και κρέατα, δύο σακούλες κρέατα από τα δύο κρεοπολία, από τον Μιχάλη στον Εύωσμο και από τον Άγγελο στην Νεάπολη. Επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτοιμοι είμαστε! Αλυσίδα, φοράγες όταν σε είδα. Πριν πάμε στις γραμμές, να πω ότι κληρώνουμε δύο υπέροχες σακούλες κρέατα από τα δύο κρεοπολία μας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, γιατί είπαμε ότι είναι και είδος ανάγκης. Και βέβαια και τις δύο κάρτες από τη φοροπρόβλεψη. Να σας θυμίσω ότι το Joker είναι πλέον διαθέσιμο και online. Η εγγραφή πολύ απλή και σύντομη, μέσα σε λίγα λεπτά. Μπαίνετε, εγγράφεστε στο πλησιέστερο πρακτορείο PAP ή και στο joker.gr. Για να παίξει κάποιος, αρκεί να επισκεφτεί το www.joker.gr ή να κατεβάσει τη νέα εφαρμογή του Joker για Android και iOS συσκευές. Μπορείτε να παίξετε το αγαπημένο παιχνίδι από όπου κι αν είστε. Βρίσκετε αριθμούς που σας κάνουν κλικ, τους παίζετε επί τόπου στο κινητό ή στο τάμπλε σας. Joker.gr. Πάμε! Εμείς όλα τα λεφτά. Όλο το Joker είναι την Κυριακή. Το νου μας την Κυριακή! Πρώτα κερδίζουμε και μετά όλα τα άλλα. Λάμπρο, πες το για μια φορά ακόμα. Μπάλα. Το νου σας τρεμπάλα. Έτσι απλά, έτσι. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Πάρα πολύ ωραία η παρατήρηση, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Κωστή. Έλα Άκη, έλα. Καλά κάνεις και το λες συνέχεια και να το λες. Αυτό πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Μέχρι και να φύγει ο διαιτητής. Όλοι, όλα τα ξένα σώματα από εκεί μέσα. Έτσι. Μα τα ξένα δεν σώματα. Θα κάνετε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι, κλείσει το φιλοαγώνα, να μπορεί να μπει και ο Ιβάν μέσα. Κανονικά, να μπουν οι παίκτες. Έτσι ακριβώς. Να μην στεναχωρέσουμε τον Ιβάν. Εγώ ήμουν ο πρώτος και η Τούλα, αν θυμάσαι, που κράξαμε τον Λουτσέσκου. Όταν το μάθαμε. Όλοι μας, ας μην το διαχωρίσουμε. Ναι, από τους πρώτους λέω είμαστε. Γι' αυτό... Αυτό τον άνθρωπο που μας έκανε ανθρώπους όλους εμάς που το παίζουμε, έτσι, που φωνάζουμε τώρα και είμαστε αυτοί σε αυτή τη θέση εδώ, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, να μην το στεναχωρέσουμε. Γιατί αυτός αυτοτιμωρείται αυτή τη στιγμή. Είδατε οι άλλοι τι κάνουνε. Θέλουν να μπαίνουν μέσα, δεν πάνε, δεν λογαριάζουν τίποτα. Την Κυριακή το βράδυ, μάγκες, μην κάνετε το παραμικρό. Έτσι, Κωστή. Καλά κάνεις που τα λες. Μάλιασε η γλώσσα μου, έγινε σαν την κοτσίδα του Ολιβάρες. Και πίστεψε με, θα έχει έξω ωραία πράγματα μετά. Μετά αρχίζει το γλέντι, παιδιά. Εγώ πανηγυρτής δεν είμαι.
Μετά αρχίζουν τα ωραία. Ζήστε το, όλο αυτό είναι ζουμουσού. Ζήστε το. Με την ψυχή σας. Ζήστε. Δεν πιστεύω να κοιμηθείς. Εσύ εκπομπή θα κάνεις, έτσι. Τι να κοιμηθώ, ρε φίλε. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Άσε που είναι ένα ισιάδι δρόμος από το Λευκό Πύργο. Έτσι, δίπλα θα είμαστε. Έρχονται τίποτα. Τα ωραία μάγκες. Αυτά. Ζήστε τα παιδιά. Ζήστε το όλο αυτό. Φιλιά, Άκη. Να είσαι καλά. Μην αφήνετε κανέναν που αποπειράτε να σας χαλάσει με τον οποιοδήποτε τρόπο το κέφι. Μην τον αφήνετε να σας πλησιάσει. Χαμογελάστε ηρωνικά, πλάτη γεια σας. Δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε χώρο, ούτε διάθεση να μπούμε σε κουβέντες. Με τον οποιοδήποτε περίεργο. Οι μάσκες πέσαν αυτή τη βδομάδα, ξεμπροστιάστηκαν οι ντεμεκ φίλοι, οι σύμμαχοι, μεταξύ τους οι υποτιθέμενοι εχθροί, όλοι συσπυρωμένοι, όλοι ενωμένοι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ το έκανε αυτό. Και τους ανάγκασε απροκάλυπτα να το δείξουν. Απροκάλυπτα. Γι' αυτό λέω προχωράμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Δεν ξέρω αν αυτοπυρπολήθηκα προηγουμένως, αλλά... Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Με το που άκουσα ότι θα είναι στον πάγκο, η τρίχα είναι ακόμα σηκωμένη. Δεν έχει κατέβει. Έτσι. Έτσι. Δεν έχει κατέβει η τρίχα ακόμα. Έτσι. Δεν πέφτει με τίποτα. Και η τρίχα. πολλά δεν μας πέφτουν τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Όλα. Και ούτε θα μας πέφτουν. Όλα βρε. Ούτε όλα. Θα μας πέφτουν. Και ούτε. Τώρα μετά από αυτό. Ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Τι ζούμε. Αυτές είναι. Αυτές είναι, αδερφέ. Αυτές. Και το νου μας, ρε μάλια. Το νου μας 100%. Πρώτα νίκη. Μετά όλα τα άλλα. Και μετά... Ένα σας λέω, κόρνες έχω, καραβίσιες πάρει για τη Δευτέρα. Έχω κόρνες, έχει καραβίσιες. Θα ξαναγυρίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Στις πρώτες εκπομπές που κάναμε με τον Γιώργο μαζί, οι κόρνες ήταν από την πρώτη μέρα. 20 χρόνια μετά λοιπόν, έχουμε πάλι, θα έχω κόρνες στο στούντιο. Αυτό σας λέω. Αυτό ωραία. Σας λέω μόνο. Τα κάψουμε τα ηχεία, τα πάντα, όλα. Την κονσόλα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και μα. Γεια σου αδερφέ. Όλα γιάχμα. Φιλιά, φιλιά και στα παιδιά στη Στουτγκάρδη και οπουδήποτε. Γεια σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλώς τον. Θέλω να μου, να μου πείτε ένα λόγο που θα πρέπει να ακούμε την εκπομπή σας. Ένας λόγος είναι ότι είναι η προετοιμασία για την Ποφίλιου από Δευτέρα. Λοιπόν. Θα κάνω τα παράπονα μου γιατί έχετε ευθυμίσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, σωστό. Δεν υπάρχει ίντριγκα μέσα στην εκπομπή. Αλήθεια. Δεν υπάρχουν γκρίνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Περίεργοι δηλαδή. Που βγαίνουν να δυσαρεστηθούν. Πού είναι, αυτοί όλοι οι παοξίδες που βγαίνανε κάθε μέρα και λέγανε και λέγανε και λέγανε. Θέλεις να σου αυτοί? Πω, δεν ξέρω πού είναι τώρα, θες να σου πω που θα είναι την Κυριακή στις 7 με όσο πάει. Για πες μου, για... Θέλω να σου πω ότι θα είναι κάποιοι θα είναι στην Τούμπα και κάποιοι στο Λευκό Πύργο. Και έτσι εγώ και αυτούς τους δικαιολογώ, φίλε. Αυτούς οι οποίοι γκρίνιαζαν επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με κάτι, δεν τους άρεσε κάτι. Αυτούς ναι. Να πειράξω και λίγο τον Άκη. Από το Μπαρτσελόνα μάζεστε τώρα, ήρθε σήμερα. Τι θυμάσαι, άλλη χρονιά, άλλο ραδιόφωνο. Άλλη εκπομπή! Πάψε, όλα να τα πεις αμέσως, όλα. Εμείς, φαντάσου δηλαδή, είμαστε τόσο παλιοί σαν παρέα που κάνουμε αστεία για προηγούμενα, δηλαδή 3 χρόνια τώρα που... Αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος, πάμε και θυμόμαστε περιστατικό από τον Αρένα, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα, τέλος πάντων. Εντάξει. Αγόρι μου. Θέλω να κάνω μια δήλωση από τα πάντα για να τους πω όλους τους ραδιοφωνατήτες και τους διευθυντές των ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης, των αθλητικών ραδιοφώνων, το 8 με 10 αυτό που έχουμε εμείς δεν το έχει κανένα σταθμός. Και αν μπορούν να το σκεφτούν, να το σκεφτούν. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Εσύ δεν θέλω σε ευχαριστώ να πεις για αυτό που λες. Δεν θέλω να πεις, όχι, δεν θέλω να απαντήσεις αυτό το πράγμα. Εμείς κάνουμε αυτό, παιδιά. Αυτό κάναμε πάντα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και είναι το καλύτερο και έτσι. Δεν μας νοιάζει για τους άλλους, τέλος πάντων. Αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Για τις σκληρώσεις. Σε να σε βάλω. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω κάτι για την Κυριακή. Όλοι έχουμε τις... ρωτάνε. Ναι. Είστε σίγουροι. Αυτός που το ρωτάει, δηλαδή ποια σιγουριά να έχεις. Τι σιγουριά να έχεις.
Πάμε για να κερδίσουμε πρώτα αυτό. Το παιχνίδι. Δεν κατάλαβα αυτό, δηλαδή. Αυτό, δηλαδή όπως κερδίσαμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από κανένα δύο, τρία. Έχουμε δείξει δείγματα ότι μπορεί να χάσουμε ακόμα και ένα βαθμό ή να μην πάρουμε όχι, ένα βαθμό. Όχι, υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά, Παναγιώτη. Εσύ που είσαι παλιά καραβάνα, που είσαι παλιά μορφή, για να μην πω άλλη λέξη, στο κουρμπέτι. Εσύ ξέρεις ότι όταν... μα αλήθεια λέω, την αλήθεια λέω, όταν ξέρεις γύρω-γύρω, βοάω τόπος, καταρχήν τα παιδιά αυτά που θα μπουν να παίξουν, εδώ και μία εβδομάδα, 10-20 μέρες, ένα μήνα, όπου πάνε, δεν πατάνε στο έδαφος. Άκου, άντε παιδιά, άντε πρωτάθλημα, άντε, τους σηκώνουν στα χέρια. Αυτά double έτσι αλλιώς, αυτά... θέλει δύναμη, Παναγιώτη, για να άκουσε με λίγο, αφήσεις όλα έξω. Είναι βασικό που θα σου πω. Είναι πολύ βασικό. Την ώρα που θα μπουν μέσα από δυτήρια και θα ξεκινάει να μιλάει ο Λουτσέσκου, θα τα ξεχάσουν όλα αυτά. Και τον αέρα και το πρωτάθλημα και όλα. Γιατί ξέρει να κάνει το κλίμα αυτό που θέλει αυτός με την ομιλία του. Look, Mr. Παναγιώτης, from Lacoma. I have to tell you something, it's very important. It's very important. I have to speak about the balance. The aggressiveness, the self-confidence, because we have huge quality and mental aggressivity, παλιοπίπηδες. Έτσι. Και θέλω να του δώσω ακόμα μία φορά συγχαρητήρια που λέει πάμε για να πανηγυρίσουμε πάλι το πρωτάθλημα. Έτσι, πά, φυσικά, όλο αυτό λέμε. Έτσι. Μέχρι αυτό όλοι. Δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Όλοι φίλε, αυτό είναι. Αυτό. Γι' αυτό είναι ένας από εμάς πλέον. Γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Εντύπωση, τα στραβά μάτια, πάρτι, προετοιμασία, ψυχοθεραπεία. Αλλά είμαστε προσγειωμένοι. Περιμένουμε να ζήσουμε πάλι μια μεγάλη στιγμή. Ένα δίωρο γεμάτο συγκίνηση. Όλο το χρόνο μας έχει χαρίσει συγκίνηση με τους αγώνες που έχει κάνει η ομάδα μας. Εγώ θέλω να πω και οι οπαδοί και οι παίκτες, από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες να καθαρίσουν τον αγώνα, να βάλουν τα γκολάκια που θέλουμε και από εκεί και πέρα ήρεμα να τελειώσει ο αγώνας και στις 9 να κατεβεί όλος ο κόσμος κάτω στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσει. Το αξίζει ένα χρόνο, κερδίζει, το πρωτάθλημα είναι στα χέρια μας. Πρέπει να το κρατήσουμε γερά τις 2 ώρες του αγώνα, να μην γίνει τίποτα λάθος. Εύχομαι σε όλη την οικογένεια, του ΠΑΟΚ, σε όλη την οικογένεια, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι, σε όλη την οικογένεια και την Κυριακή να αγκαλιάσουμε το πολυπόθετο κύπελο, φτάσαμε στη βρύση, πρέπει να το πιούμε το νερό και να πάρουμε και τη βρύση μαζί μας και τη βρύση στο Λευκό Πύργο, έτσι όσοι διψάσουν να ξεδιψάσουν εκεί και να πω με υγεία σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Αυτά, την Κυριακή θα τα ζήσουμε όλα αυτά και την Ανάσταση για τον Πάσχα. Κωστή, είμαι η Ελένη 656. Γεια σου Ελένη, σε έβαλα ήδη. Καλό Πάσχα και με την νίκη την Κυριακή, όλα να πάνε κατευχήν. Εδώ θα είμαστε. Ωραία θα είμαστε. Εδώ. Καλημέρα. Φιλιά, όταν τελειώσεις πρυπαστούμπα, έλα για να φέρεις την αντιβίωση. Γεια σου Τζόρτζια. Αυτά, έχουμε περάσει ένα βράδυ. 99% το ένα από τα παιδιά σας έχει την ίωση με το βήχα, έτσι. 1-0-5. Έχουμε περάσει βράδια φοβερά. Πανηγύρι μεγάλο. Βήχει ο ένας, κολλάει την άλλη. Κολλάει μία, κολλάει και τον άλλον. Μια ομορφιά, αλλά δεν μασάμε τίποτα ρε. Αντιβίωση, τζουμ, ταράτα, τζουμ. Χαιρετίσματα στο Αλγκοφρέν, χαιρετίσματα να πούμε στο Φλιξοτάιτ, χαιρετίσματα να πούμε στο Προσπάν και σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Να πούμε αυτό το μπίπι τον Απρίλιο να γυρίσει τη θέση του, φίλε, γιατί του κάνει τα ρεπό να πούμε Οκτώβρη, έτσι, και θα γίνει τη στρελίζα, να πούμε. Την Κυριακή θέλουμε ήλιο. Μήνυμα αγάπης από τη σύζυγο. Όταν τελειώσεις πριν πας στην Τούμπα, έλα για να φέρεις την αντιβίωση. Φέρε και κάτι αντιβίωση, φίλε, γιατί... Εντάξει. Άρρωστη με τον ΠΑΟΚ. Τι θα κάνουμε. Φίλε, την Κυριακή, παιδιά, όλοι με κίλτ. Όλοι οι άντρες με κίλτ. Όπως το Braveheart, όταν ήταν στη μάγη εκεί του Φόλκερκ, ήταν απέναντι Άγγλοι και τους δείχναν όλοι τα μπίπιπ τους.
Έτσι λοιπόν, ή φανέλα ο καθένας ό,τι θέλει, διαλέγει η παραδοσιακή στολή. Βεβαίως. Και όταν θα ξεκινήσει και θα μπαίνει μια ομάδα. Μια ελευθεριότητα. Ναι. Τα καμπανέλια ελεύθερα. Φουστανέλες τα καμπανέλια και θα δείξουμε σε όλους εκείνους εκεί που επιθυμούσαν το πρωτάθλημα τι θα πάρουν. Έτσι. Για φέτος και του χρόνου. Παιδιά, να αφήσουμε τον κόσμο λίγο να χαλαρώσει. Θέλω την Κυριακή ο κόσμος στην Τούμπα να μην είναι σφιγμένος. Θέλω να γίνει πάρτι. Η ομάδα να είναι σφιγμένη, η ομάδα να είναι προσγειωμένη. Ναι, ναι. Ο κόσμος πρέπει να βγάζει φλόγες. Ο κόσμος, κόσμος πρέπει να βγάζει φλόγες και πρέπει 2 ώρες η Τούμπα να πάει αμπαλαέα. 3, 4, 5 ώρες να συστούν τα θεμέλια. Έτσι. 2 ώρες αυτό. Τραγούδι, πάθος, ούτε τέλα. Ούτε σφίξιμο, ούτε τίποτα παιδιά. Τίποτα. Βγάλτε όλα τα άγχη 34 χρόνων, την τρέλα του Παοκτσί. Πρέπει να γίνει εκείνο το βράδυ να γραφτεί ιστορία. Τη Δευτέρα το πρωί κανένας δεν θα έχει φωνή. Έτσι, όλοι μας οράκηδες, Κωστή, όλοι μας οράκηδες. Λουίς Άρμστρονγκ και Χατζής. Κανονικά. Και λοιπόν, να τελειώνουμε. Βαγγέλα, 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 όταν θα μάθεις να διαβάζεις ξανά έλα, έλα χοντρέ και εγώ θα σε προσέχω, στημένες ερωτήσεις από τον Νίκο θα σου έχω. Γεια σου Φραγκαντώνη! Πάμε, πρωταθλητές μου, πάμε, μη μαθάτε τίποτα! Γεια! Καλημέρα σας, 3 τελευταίες γραμμές, μην παίρνετε άλλο. Με το σύνδημα θα φύγουμε, αδερφέ, να ξέρεις, το λέω από τώρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όλα good. Καλώς το μανιού. Έλα, αδερφέ μου, μπαμ μπαμ, σε ακούω. Λοιπόν, συνοπτικά, καταρχήν βάλουμε στην κλήρωση να μην το ξεχάσω. 4.59. Τέλεια. Δεύτερον. Μπήκες. Δεύτερον. Το νου μας, ρε μάλια. 100%, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το νου μας, ρε μάλια. Να έχουμε το νου μας. Και μετά, αφού τελειώσει το μάτς, έτσι. Αφού τελειώσει το μάτς, θα βγούμε νικητές. Και αφού βγούμε νικητές, να γίνει το πάρτι. Ακριβώς. Δεν λέμε αν, λέμε αφού. Χρόνο θέλουμε, όχι υπόθεση. Έτσι, μπράβο. Απλά χρόνο. Απλά εγώ βάζω το αν, μόνο και μόνο, για να μην χαλαρώσουμε του τύπου, εντάξει το πήραμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ πρέπει πρώτα να στηρίξω, να γράψω 3-0 το σκορ και μετά να πανηγυρίσω. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Και μετά όλα είναι εύκολα. Έτσι ακριβώς. Ζούμε που λέμε και αδερφέ, τα πάντα και με. Αυτό. Αγάπη τα πες όλα. Και λουλούδια. Αγάπη και λουλούδια. Να μην πούμε πού. Ναι. Στο στέρνο μας λουλούδια. Γεια. Δηλιά. Επειδή δεν πέφτει με τίποτα, στο στέρνο είναι που. Ναι! 2 τελευταίες! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς τον δίδυμο πατέρα! Έτσι, άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Τι να κάνω παιδιά! Sorry, αλλά και οι 5 είναι, πήραν φωτιά. Δεν έχω διαβάσει μήνυμα, δεν έχω διαβάσει Facebook, δεν έχω θέλω τίποτα. Θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου το νου μας όλοι, εφόσον έχει τελειώσει το μάτς και εφόσον έχουμε κερδίσει, μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει και εφόσον έχει κλείσει και το φύλλο αγώνας εννοείται. Ναι. Το νου μας όλοι, αυτοί που θα είναι μέσα στο κήπεδο, έξω από το κήπεδο, παραδίπλα, ακόμα και στο καντινιέρι το νου του, όλοι πρέπει να έχουν και στο καντινιέρι. Έλα, καντινιέρι, έλα να με πάρεις τώρα από το χέρι. Όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας. Όπως λες και εσύ, πρέπει να τελειώσει ο αγώνας, να τελειώσει η ομάδα αυτή την υποχρέωση που έχει με ένα σκορ καλό και να κλείσει και το φύλλο αγώνας και μετά από εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς και ό,τι μας αρέσει. Έτσι αγοράκι μου, έτσι. Σε φιλώ. Και τη Δευτέρα ας παίξει και υποφίλιο την τρέλα μου. Άσε βρε, άσε, έχω σου λέω δικλίδα. Φιλιά Κωνσταντίνε. Φιλιά. Θα πάρουμε τηλέφωνο, δεν θα αφήσουμε να παίξει. Δευτέρα έχω κόρνες, καραβίσιες στο στούντιο, σας το λέω. Τις έχω και τις έχω στο πορτμπαγκάζ. Καραβίσιες. Τελευταία γραμμή, ακροατή που δεν είναι πρωταθλητής ακόμα. Εσύ είσαι ο τελευταίος. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ θα κλείσω. Εσύ είσαι ο τελευταίος που παίρνει χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και τι θα κερδίσω, Κωστή? Θα κερδίσεις την μαγεία της απόλυτης γκάς του πριν το τέλος. Ναι. Είσαι δηλαδή πριν την κορύφωση. Ένα δευτερόλεπτο πριν που λέτε, παιδί μου, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Σημαδιακό. Δημήτρα τα Χανιά. Δημητράκη μου, έλα αδερφέ μου, έλα ρε φίλε, έλα. Πολύ χαίρομαι που είσαι εσύ. Η Κρήτη θα είναι πάνω. Εννοείται. Σε 2 δόσεις βέβαια, σήμερα και αύριο λόγω των δουλειών. Εννοείται. Τηλέφωνο να τα μώσουμε απ' έξω. Να φάμε στα πολυτελεία εστιατόρια στον περίγυρο του γηπέδου. Έτσι. Αυτά μας ενώνουν. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ μου.
Είναι μεγάλες στιγμές, εντάξει, αυτά που θα ζήσουμε. Απλώς το νου μας, μετά τη λήξη, αυτό. Την τρέλα μας θα βγάλουμε. Αυτό, αυτό. Όλη την τρέλα μας, όλο το πάθος, όλα, όλα, όλα. Όλα. Αυτό, όλα. Τηλέφωνο όλα, όταν όλα, ανέβεις, όλα. Να ανταμώσουμε. Τηλέφωνο. Πάρα, φιλιά, πάρα, φιλιά στα χανιά, καλά, τα σπρώμαυρα χανιά, φιλιά. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια σου, Δημητράκη. Τέλος. Αυτοί λοιπόν ήταν οι ακροατές, οι τελευταίοι ακροατές, χωρίς να είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Τη Δευτέρα, ο πρώτος που θα βγει, μετά τον οριμαγδό με τις κόρνες και φαντάζομαι και με τους πυρσούς μες στο στούντιο, τη Δευτέρα που θα είμαστε, ελπίζω, χωρίς κανένα λεπτό ύπνου, θέλω να έρθουμε κατευθείαν από το Λευκό Πύργο. Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε ως πρωταθλητές. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που συμπορευθήκαμε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα κυρίως. Που δεν δηλιάσατε, που δεν λιποτακτήσατε, που δεν φυγομαχήσατε, που ήσασταν πιστοί στις αρχές της εκπομπής, στο σκεπτικό μας, της αισιοδοξίας, της υπομονής, των αρχών που τηρήσαμε, που δεν παρεκκλίναμε, που δεν, πολλά δεν, που ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο μαζί, παρέα, μέχρι σήμερα. Δεν αποχαιρετάμε, απλά είναι, νιώθω ότι φτάνουμε, ότι πραγματικά δεν θα μπορούσα να αντέξω άλλη μία μέρα. Γιατί... και πριν... θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές, πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν τη με... και σε 2-3 24 ώρα. Δερβίση, θα μου πεις λίγο νουμεράκια από το 1 μέχρι το 62 να δώσω κρέατα και τις κάρτες. 2 για τα κρέατα και 2 για τις κάρτες. 30, 19, αυτά είναι τα κρέατα. Δώσε και τις κάρτες. Ναι. Κι άλλο ένα, 28 και 33. Τέλεια. Βάζε να πέσει, φίλε. Βάζε να πέσει, αδερφέ μου. Βάζε να πέσει το συντηματάκι. Λοιπόν, δεν διάβασα τίποτα, συγχωρέστε με. Μόνο ένα, γιατί θέλω να το πω, που στέλνει ο Ζλατανίδης ο Μάκης. Καλημέρα, Κωστή. Πρέπει να πούμε για τους αφανείς ήρωες της ομάδας μας. Γυμναστές, φροντιστές, φυσιοθεραπευτές και ό,τι άλλο ξεχνώ. Εννοείται, παιδιά. Αυτός που πλένει στολές, αυτός που κάνει μασάζ στους παίκτες, οι καθαρίστριες, η κυριούλα που είναι εκεί να αφήσει τις φανέλες στη θέση τους. Όλοι, αυτός που κουρεύει το χορτάρι, όλος, όλη η οικογένεια. Αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που το παίρνουμε όλοι μαζί, ο καθένας από το μετερίζι του. Από το μετερίζι του. Λοιπόν, πάω. Κρέατα. Ο Κώστο Γλουγιάννης θα πάει να πάρει τα κρέατα στη Νεάπολη. Σήμερα πηγαίνεις, Γιάννη. Ανδρέα Παπαδρέου 125, στο κρεοπωλείο Άγγελος. Αυτός είναι ο ένας. Ο Χάρης σε 4.59 πηγαίνει να πάρει τα κρέατα στον Εύοσμο. Σήμερα, Χάρη, σήμερα. Στον Εύοσμο Μενελάου 29. Πάω να δώσω τις δύο κάρτες για τις φορολογικές δηλώσεις. Καλημέρα, ζούμε σου την μπλούζα που κέρδισα. Πώς μπορώ να την πάρω? Παιδιά, από Δευτέρα ό,τι θέλετε. Μέχρι την Κυριακή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να ξέρετε. Από τη Δευτέρα όλα θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Όλα. Όλα. Έρχεστε από εδώ να τακτοποιήσουμε όλα. Λοιπόν, τη μία φορολογική δήλωση. Ο Πάνος σε 4.85. Θα πάρεις τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε, να μας δώσεις επίθετο. Και... και η Μαρία Κυριάκου ή Κυριακού σε 6.41. Μαρία Κυριάκου ή Κυριακού. Αυτά. Μην ξεχνάτε, Αλφα Πλάμ, κορυφαίος σε ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κορυφαίος σε ηλιακά, κορυφαίος σε τοποθέτηση φυσικού αερίου στα σπίτια σας. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει. Τηλεφωνείτε στο 65 17 18 και ενημερώνεστε. Μακριγιάννη 71 Ηλιούπολη. Φυσικά, Αιγαίων Ψαραγορά, νούμερο ένα προορισμός για το φρεσκότερο ψάρι. Εκεί θα πάτε, το ξέρετε. Σας το είπα και σας το ξαναλέω. Δεν ξεχνάτε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκεί θα βρείτε τις κορυφαίες γεύσεις. Εκεί θα φάτε τα ωραιότερα κρεατικά. 705-750 τη Λιβεριά.
Εννοείται ότι για χαλβά, χαλβάς, Λουκάς, μπαίνετε στο lukas.gr και ενημερώνεστε. Εκεί θα βρείτε τις υπέροχες γεύσεις και τα εκλεκτά σημεία στα οποία μπορείτε να πάρετε αυτό το χαλβά με τη γεύση, την παραδοσιακή, την εκλεκτή από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη που την έφεραν οι παππούδες. lukas.gr. Και, όπως είπαμε, φοροπρόβλεψη. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνετε με τα φορολογικά σας, τα περιουσιολόγια, τα χρέη, τα οτιδήποτε νέσχες, ρυθμίσεις οφειλών, τα πάντα. Φορολογικός σχεδιασμός 25 χρόνια. Γιώργος Μουτσιάνας, φοροπρόβλεψη.gr. Ζουμουσού λέμε. Εύχομαι μόνο ένα πράγμα. Ένα μόνο, την Κυριακή αυτό, ξεμπερδεύουμε, τελειώνουμε, ζουμουσού. Ζήστε το με κάθε σας αίσθηση, όλο αυτό που έρχεται. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρωταθλητές. Είμαι βέβαιος, σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζουμουσού λέμε. Γεια σου Σωτήρη Δασκαλάκη, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά, φιλιά, τα λέμε τη Δευτέρα. Bye, 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 bye.